Καλησπέρα σας σε άλλο ένα επεισόδιο Drink Coffee With Me. Ποιον έχουμε σήμερα, έχουμε έναν αγαπημένο φίλο, τον Άντρεα. Ανδρέα... Άντριου SJ4. Εντάξει, δεν μπορώ να το μάθω Ή... αυτό το πράγμα. Τώρα δεν πειράζει, τώρα μπορεί να με μιλήσει και Ανδρέα Παναγόπουλο. Ανδρέα Παναγόπουλο. Γιατί κατεβαίνω ε, και στην πολιτική, οπότε αναγκαστικά έβγαλα και το επώνυμο μου έξω. Έτσι. Οπότε μια χαρά. Καλησπέρα σε όλου. Έκανα μια προσπάθεια να βρω αυτό τον τοίχο με, τα... με τι πέτρε Χαρίστο, αλλά το μόνο που έφερα ήταν <laughs> την ψάθα από πίσω. Καλά. <laughs> από την Κάριστο. Εγώ στο είπα και πριν, έχω τρελαθεί <laughs> με το χώρο, παιδιά. Ήρθα εδώ πέρα και μόνο που. Κάτσε γιατί μπορεί να το δουν και μικρά παιδιά. Ε... Εντάξει, δεν έγλυφα τα τζάμια εδώ πέρα με, με <laughs> τόσε φιγούρε. Μπράβο, αδερφέ, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Καταπληκτική Σε δουλειά, πραγματικά. Πάρα πολύ. Μην υπέροχο και να ξέρει ότι όποτε φεύγει από εδώ μπορώ να έρχομαι εδώ να στο κρατάω. Το ναι, <laughs> Ναι, ναι, να ναι. κάθομαι απλά εδώ και να παίζω. Ευτυχώ <laughs> γιατί θέλω να φύλακα. Λέω τώρα μην έχουμε κανένα πρόβλημα εδώ πέρα μα κάνει μην... κανένα ντου. Μην ανησυχεί για τίποτα. <laughs> τώρα τέλο. Τέλος. τέλος. <laughs> Είναι και security. <laughs> λοιπόν, άκου να δει πώ θέλει να ξεκινήσουμε εδώ. Όπω θέλει. Λοιπόν, η τελευταία καταρχήν κουβέντα που είχαμε ήταν πριν από ένα χρόνο. έχει κλείσει χρόνο. Πρέπει να είναι και χρόνο. Πρέπει, ήταν. Για δέκα μήνε σίγουρα. Λοιπόν. Πω, πω. Στον οποίο συνάντησε ένα παλικάρι, ο οποίο αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν τα βιντεάκια του στο TikTok, mm. τα οποία ήταν χτυπάγανε. Ναι. Δηλαδή ήταν. Δεν φοβόσα να πει ρε παιδί μου mm. την αλήθεια. Όχι. Τη δικιά μου αλήθεια τουλάχιστον. Τη δικιά σου αλήθεια. Ναι, να το πούμε έτσι. Και την πραγματικότητα, η οποία να μην σου πω ψέματα τώρα, ακόμα και για μένα τότε, ήταν ακραία. Ήταν ακραία, ρε. Δηλαδή μου φαινόταν πολύ. Δεν ξέρω, μου φαινόταν πολύ μακρινό, αλλά μέσα από τα βιντεάκια σου το είδα πολύ κοντινό. Ναι. Και με άγχωσε. Και λέω, κάτσε, δηλαδή. Δεν Φαντάζω... μπορεί να είμαστε. Γιατί γενικά όλα ότι έρχεται έξω κάποια στιγμή φτάνει και εδώ. Ναι, ναι, καλά, σίγουρα. Αλλά όχι με αυτήν την ταχύτητα. Ναι. Ήταν υπερβολικά γρήγορο. Ήταν να να πάρα πολύ γρήγορο. Και φτάνουμε τώρα στο σήμερα. Το οποίο όχι απλά έχει έρθει, έχει ξεφύγει τελείω η κατάσταση τώρα. Εντελώ. Τώρα έχουν νομοθετηθεί πράγματα. Είναι παιδιά που ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνουν ενέσει σε κάποιο ιατρείο που είναι 13 και 14 χρονών και κάνουν κοριτσάκια ενέσεις στο ναι. Υπάρχουν σε κάποιο ιατρείο 15 χρονών που του εγκρίνουν να κόψουν τα παυτό του ή τα βυζιά του για να αλλάξουν φίλο. Υπάρχουν παιδάκια αυτή τη στιγμή στο σχολείο που είναι 6 και 7 χρονών και 5 γιατί ξεκινάει από πολύ νωρί που μαθαίνουν ότι δεν υπάρχουν φύλλα. Ότι αύριο μπορεί ο Γιωργάκη να γίνει μαμά και η Ανούλα να γίνει μπαμπά. Δηλαδή αυτό γίνεται στα σχολεία εδώ. Σήμερα που μιλάμε. Θυμάσαι το βίντεο που είχα δείξει για την. Ναι, το θυμάμαι γιατί πολύ καλά. στα σχολεία. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι σαφώ προαιρετική. Δεν είναι υποχρεωμένο ο δάσκαλο να τα μάθει. Αλλά όπω ξέρουμε, όπω υπάρχουν οι άλλοι δάσκαλοι, υπάρχουν και αυτοί οι δάσκαλοι. Που θα επιλέξουν να τα πούνε στα παιδιά. Αυτό, αν θυμάσαι πώ είχε ξεκινήσει, θυμάσαι που σου είχα πει κάποτε, πώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με όλο αυτό. Έχω κάποιου γνωστού στην Αμερική. Οι συγκεκριμένοι γνωστοί που τότε που είχαμε μιλήσει, μου είχαν πει κάποια πράγματα πιο πριν, πριν το TikTok, και, και άρχισα εγώ να τα ψάχνω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μετακομίζει εδώ αυτό ο άνθρωπο, συγκεκριμένο, γιατί έμενε Καλιφόρνια, και δίνουν το, το αγοράκι του μία φορά το μήνα κορίτσι στο σχολείο. Το αγοράκι είναι του επιλογή... είναι 7,5 χρονών. Ποια είναι η επιλογή αυτή, τη μάνας, του σχολείου, του σχολείου, Υ υποχρεωτικό, η Καλιφόρνια είναι η πιο woke ε, πολιτεία στι ΗΠΑ. γενικά, είναι η πολιτεία στην οποία αν πεις ότι αν σου πει το αγοράκι σου ότι μπαμπά εμένα μου αρέσει να παίζω με κούκλες άρα μπορεί να είμαι και κορίτσι που όλοι μα μεγαλώντα παίξαμε κάποια στιγμή με κούκλε. τα γόλαι... Με κούκλε. Ακριβώ. Ακριβώς. Εγώ όταν έπαιζε η αδερφή με κούκλε πήγαινα και εγώ ας πούμε, με τον Iron Man και παίζαμε μαζί. Ναι, ναι, ναι. οκ. Okay. Αυτό λοιπόν όταν έχει στο σχολείο κάποιο να σου λέει αφού παίζει με κούκλε μπορεί να είσαι και κορτσάκι. Είναι παρεμηνή αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το θέμα, ναι. Ένα 7χρονο Αντρέα α πούμε θα μπορούσε να πάω στον πατέρα μου και να του πω μπαμπά, το κορίτσι. Ο πατέρα μου λοιπόν έχει δύο επιλογέ. Ή να μου πει τι λε δερμαλακισμένο. Τράβα από το χάμο, α πούμε. Πε το με αυτό σε 10 χρόνια, σε χρόνια θα μα τελείω, ή να μου πει εντάξει, αγόρι μου να σου βάλω φουστανάκια. Αν εγώ πάω στο σχολείο λοιπόν και πω ότι εγώ θέλω να είμαι κορίτσι και ο μπαμπά μου δεν με αφήνει, του παίρνουν την επιμέλεια. Αυτό τώρα στην Καλιφόρνια τώρα. Αυτό ε? είναι νόμο. Είναι νόμο. Νόμος. Στον Καναδά γίνεται σε όλο τον Καναδά. Από τον Καναδά φεύγουν κατά δεκάδε χιλιάδε. Όσοι έχουν παιδιά που είναι γύρω στα 5, 6, 7 και βλέπουν τι γίνεται στα σχολεία, μετακομίζουν. Συνήθω οι Πολιτείε σε πιο νότιε περιοχέ, Τέξα, Οκλαχώμα, που δεν παίζουν τόσο πολύ αυτά. Αλλά έρχονται και Ευρώπη. Γιατί δεν υπήρχαν αυτά εκεί πέρα. Τώρα υπάρχουν και εδώ, σιγά σιγά. Όχι σε τόσο ακριβό βαθμό, αλλά είδε το βίντεο που ανέβασα πριν από ένα μήνα στη Σκωτία, α πούμε, που ο γονέα φυλακίζεται για 7 έτη κάθεξη, αν δεν επιτρέψει το παιδί του 8 και 9 χρόνων να αλλάξει φίλο. Δηλαδή η παράνοια ήρθε εγώ, να σου ξεκαθαρίσω κάτι στο πει κιόλας. Το ξέρω ότι για πάρα πολλού ήμουν υπερβολικό. Μακάρι, στο λόγο τη τιμή μου, να ήμουν ο τρελό του χωριού. Ναι, ναι. Μακάρι. Μακάρι ναι. Μα, γιατί έχω μια κόρη, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Είναι τεσσάρων χρόνων η κόρη μου, είμαι τεσσάρων τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να είμαι ο τρελό του χωριού και η κόρη μου να είναι ασφαλή. Και τα παιδιά σου να είναι ασφαλή και τα παιδιά όλων μα να είναι ασφαλή και να είμαι εγώ ο μαλάκα τη υπόθεση. Και δυστυχώ δεν είμαι. Ναι, ναι. Αυτά που έλεγα ήρθαν εδώ και μάλιστα με νόμου. Γι' αυτό και αναγκάστηκα και μάλιστα αυτό που είπε, ρε παιδί μου ότι στην αρχή τότε που είχαμε κάνει την κουβέντα ήμουν ένα μικρό κανάλι, προσπαθούσαμε, ρίχνανε, με κάνανε, θυμάσαι ρε παιδί μου και όλο αυτό έχει μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει ρε φίλε γιατί άμα ψάξει ας πούμε walk παράνοια, αλλαγέ φίλου, σεξουαλικοποίηση παιδιών και τέτοια, πρώτα θα σου βγάλει εμένα που τα έλεγα πριν από ένα 1,5 χρόνο παρά τα άρθρα από τις εφημερίδες. Οι εφημερίδε με παίρνουν εμένα τηλέφωνο, του δώσω πληροφορίε και τέτοια. Και αρχία. Πολλέ εφημερίδε. Σε πάρα πολλά άρθρα, α πούμε, ή έχουν πάρει βιντεάκια μου και τα έχουν κάνει άρθρο, με την άδειά μου κανονικά δεν έχω κανένα πρόβλημα, ή με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, σε εκείνο το βίντεο έχει δώσει κάποια στατιστικά, επειδή κάνουμε ένα άρθρο, θε να μα βοηθήσει. Και του στέλνω email με τα στατιστικά. Πω, 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 πω. Τρέλα, 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 τρέλα. Ωραία, και τι κάνουμε, δηλαδή, πε ότι στο σχολείο έτσι, του παιδιού, στο δημοτικό, γιατί δεν ξέρω, και από τον Ήπιο μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Από, ξεκινάει από το, α, από, το από, το από το προνύπιο. Από το προνύπιο. Υπάρχει ήδη για προνύπιο πες ότι ξαφνικά, χωρί και να υποθέσει τώρα, αφού μου λε ότι έχει γίνει και νόμο αυτό το πράγμα, χωρί να σε ερωτήσω το κάνουν αυτό. Ναι, φυσικά. Πάει το παιδί εκεί, χωρί να ξέρει στην δασκάλου. άγνοιά σου, δηλαδή, και ξαφνικά μπορεί να γυρίσει το παιδί στο σχολείο, από το σχολείο και να σου πει Μπαμπά, σήμερα συζητήσαμε αυτό και αυτό. Ναι. Και μου φάνηκε περίεργο. Ναι. Είχαμε κάνει ένα live με τον Γρυπάρη που έβγε, είχε βγει μια μητέρα στη τηλεόραση στην Κύπρο. Που στην Κύπρο να ξέρει, η, η Ελλάδα ακολουθεί την Κύπρο με 2-3 μήνε καθυστέρηση. Ο... Δεν είναι πάρα πολύ γρήγορο. Ναι. Στην Κύπρο, λοιπόν, μαθαίνανε τα παιδάκια 7 χρο... 7 νομίζω χρονών, αν θυμάμαι καλά, ότι το age μεταδίδεται με, τη... με το τσιμπούκι. Σε Ναι, ότι αν βάλεις το πέος του Γεωργάκη στο στόμα σου, Ανούλα ή Κωστάκη, μπορεί να μεταδοθεί το age. και μιλάς σε 6 χρόνια, σε 7 χρόνια. Δηλαδή, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Που μα λέγανε εμά ότι θα μπει στα σχολεία και λέγαμε εμεί μπράβο, γιατί μα λέγανε ότι θα περάσουμε. Α πούμε τα παιδιά να είναι προστατευμένα, να μην ανοίγονται εύκολα σε οποιονδήποτε. Ναι, ναι, Αυτή ναι, ναι, ναι. είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση το, το ναι. του σχολείου. Να προ... Δηλαδή στο... στο γυμνάσιο είναι ωραίο τα κοριτσάκια και τα αγοράκια να μάθουν ότι πρέπει να παίρνουν αντισύλληψη. Να προσέχουν τα κάθονται στη τουαλέτα. Γυμνάσιο. Για να μην κολλήσουν τίποτα. Για γυμνάσιο. Όχι να λε το δημοτικό για πίπε. Αυτό πάει αλλού. Στην κυριολεξία Ή να του λε ότι υπάρχουν άπειρα φύλλα. Αυτό που λες στην κυριολεξία μου. Τε, Τελειώ. Τε, ναι, 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 τελείω. Ναι, ναι. Κυριολεκτικά. Αυτά κυριολεκτικά. δηλαδή που νομίζετε πολύ ότι τα λέω αστεία. Είναι κυριολεκτικά, είναι τρελό. Ακόμα και εγώ που ασχολούμαι σχεδόν τρία χρόνια. Και αν βάλει και το Facebook, καμιά πενταετία. Που το έχω κλείσει τώρα πια. Ε, ακόμα και εγώ το θεωρώ τρελό. Και τι κάνει ρε φίλε, δηλαδή εσύ που, που το έχει ψάξει αρκετά έτσι και έχει mm. Δει, τι συμβαίνει. Η εξέλιξη αυτή τη ιστορία πια είναι, δηλαδή. Εγώ δεν το δέχομαι. Ούτε εγώ το δέχομαι. Κανένα Τι το... Το το δεν το δέχεται. 80% δεν το δέχεται. Τι μπορεί να κάνει αυτή η ιστορία. Κοίταξε να δει. <coughs> <coughs> να ομολογήσω κάτι. Γιατί αυτό δεν έχει επιστροφή, έτσι. Όχι, όχι. Όταν μπει το παιδάκι σε αυτή τη λογική και αρχίζει και ακούει τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω μετά πώ μπορεί να το μαζέψει αυτό. Όχι. Δεν μαζεύεται. Εντάξει. Και ειδικά όταν σε πολύ πολύ μικρή ηλικία <coughs> μπορεί να το σώσει. Αν είναι όμω 12-13. Δηλαδή στην Αμερική, α πούμε, ο μέσο όρο σεξουαλικοποίηση των παιδιών είναι 11 χρονών. Δηλαδή, 11 χρονών ξεκινάνε και δοκιμάζουν σεξουαλικέ εμπειρίε. Εδώ είχα στην και, Ελλάδα είναι 14. Είχατε και ένα βιντεάκι που είχαν και διάφορα. Πώ το λένε, Το είχα πετύχει και στο Instagram αυτό, σε διαφημιστικό. Α, το. Είχανε... Τεχνίδια. Ναι, ναι, όργανα και... ε, ναι. Εκεί ναι, 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 ναι. είναι το αγοράκι, α πούμε, 5 χρόνων. Και λέει, Τι είναι αυτό, α πούμε, και πιάνει το. Ναι ναι, 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 ναι. Αυτό να ξέρει δεν ήταν Αμερική. Εδώ ήταν. Ευρώπη. Ναι, Ευρώπη. Αυτό ναι. το βίντεο είναι Ευρώπη. Ήτανε προφίλ το συγκεκριμένο και δεν το κράτησα, ρε, φίλε. Πολύ λάθο μου γι' αυτό. Ήταν προφίλ το οποίο μου είχε ακολουθήσει στο Instagram. Και έλεγε κάτι ότι αγαπάμε τα παιδιά και που τα παιδιά, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Και πατάω να δω τι είναι αυτό το προφίλ, γιατί λέω Εντάξει, τι αγαπάνε τα παιδιά, τι είναι αυτό. Και μπαίνω μέσα, όλα τα βίντεο, όλα. Με παιδάκια τέτοια. φίλε έρευνε. Λάβει, ναι. λάβει και κάτι τέτοια. Δηλαδή, με ακολούθησε, είδα τον τίτλο, ξέρει, στο προφίλ Αγαπάμε τα παιδιά. Και, και λε: Ωραία, θετικό θα είναι. Ναι, και το πατάω και ήταν όλα τέτοια βίντεο. Ναι. Και έμεινα... Έμεινα Αυτό παγωδό. που προσπαθούν να σου περάσουν είναι ότι τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Μπορούμε αρχικά να συμφωνήσουμε όλοι εδώ που βρισκόμαστε ότι τα παιδιά δεν έχουν δικαιώματα. Έχουν κάποιε ελευθερίε που του δίνουμε εμεί, μέχρι το σημείο που θεωρούμε ότι είναι ασφαλή. Δηλαδή, ένα παιδί, όπω και εμεί έχουμε περιορισμού στην ελευθερία μα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να έρθω να σου κάψω το σπίτι γιατί κρυώνω, και λέω κάτι πρέπει να κάψω. Θα πάω να κάψω το σπίτι του νηραία. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αυτέ οι ελευθερίε που λέμε, α πούμε, η απεριόριστη κτλ. Ένα παιδί δεν είναι ότι μπαμπά δεν θέλω να μου κρατά το χέρι, ωραία, φύγε με στον δρόμο και τρέχα. Ναι, 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 ναι. Εγώ... Αυτό το καταλαβαίνουν περισσότερο οι γονεί, αλλά καταλαβαίνουν και τα παιδιά ότι ναι, δεν μπορεί να σε αφήσει άλλο το παιδί μου επειδή γουστάρει να κάνει ηρωίνη στα 15. σου να πα να κάνει ηρωίνη. Όλα έχουν ένα όριο. Δεν μπορεί να πει, α πούμε, στο 13χρονο πάρει δίπλωμα αυτοκινητο και οδήγα. Γιατί, αν έχουν όλε τι ελευθερίε, θα πρέπει να έχουν και αυτοί. Γιατί να μην μπορεί το τάδε παιδί, ας πούμε, να πάρει ένα όπλο για την αυτοπροστασία του. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε κάποια πλαίσια λογική. Έχουμε πει λοιπόν ότι τα παιδιά, αναλόγω στην ηλικία του, μπορούν να πάνε μέχρι ένα σημείο ελευθεριών. Γιατί να πρέπει να πει, να περάσει ότι ένα παιδί από όλε τι ηλικίε πρέπει να έχει τι ελευθερίε που έχει ένα ενήλικα. Για ποιο λόγο. Είναι για να του δώσει σεξουαλική όθηση. Μόνο. Και για δεν άλλο λόγο. Γιατί και στην Ελλάδα, με το περιστατικό πούμε, που έγινε με το ΣΥΦΟΥ, που έβγαλα τώρα το βίντεο, ένα 15χρονο και μία ημέρα δεν μπορεί να οδηγήσει, δεν μπορεί να βγάλει ένα που κτέλι να πάει κάπου ή αεροπλάνο, να πάει σε άλλη χώρα, δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να πάει να πιει, δεν μπορεί να πάει να καπνίσει, αλλά μπορεί να κάνει αλλαγή φίλου. Στην Ελλάδα, 15 και μία ημέρα, πα σε άνθρωπο, εντωμεταξύ, άμα πα για κάτι ιατρικό, πα στον παιδίατρο μέχρι τα 16. Αλλά με λέει αλλαγή φύλου, πα να κάνει αλλαγή φίλου. Ποιο μα είπε κάποια στιγμή ότι αυτό είναι ελευθερία. Γιατί αυτό ο νόμο ψηφίστηκε το 18. Επί Όπω μειωθήκανε και όλοι οι νόμοι τη παιδοφιλία. Αυτό που δεν περίμενα εγώ, για να έρθουμε λίγο στο προηγούμενο, είναι το εξή. Γιατί και εγώ τα έβλεπα και εγώ τα έλεγα, εγώ ένιωθα λίγο πιο ασφαλή λόγω εντό εισαγωγικών δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή έλεγα εντάξει, οι παρανοϊκοί φύγανε, που ήταν η αριστερή τέτοια τέτοιοι κτλ. που συνήθω αυτή είναι λίγο πιο εναλλακτική και προοδευτική. Και ήρθε μια πιο δεξιά κυβέρνηση, όχι ότι είναι καμιά δεξιά κυβέρνηση τέτοια, τώρα πια δεν είναι καθόλου. Και λέω εντάξει, ρε παιδί μου, για αυτέ τι τετραετίε τουλάχιστον έχουν μια ασφάλεια. Και όμω αυτό που του έλαχε να φέρει όλα αυτά νομιμοποιημένα είναι ο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και τάχθηκα απέναντι. Και τι κάνουμε, ρε παιδί δηλαδή πε ότι το συνειδητοποιήσει ότι στο σχολείο αυτή τη στιγμή κάνουν τέτοια μαθήματα. Ναι. Τι κάνω εγώ σαν γονιό, Πώ μπορώ να το αντιμετωπίσω Ψηφίζεις. Τι ψηφίζω, δηλαδή. Ψηφίζει. Εγώ, α πούμε, η κόρη μου είναι να πάει του χρόνου ε, προνίπιο. Ναι. Εγώ έχω ήδη μιλήσει σε ποιο σχολείο θα πάει. Έχω πιάσει τον ε, το διευθυντή. Του έχω πει, με ήξερε κιόλα ο διευθυντή, με ακολουθούσε κι αυτά. Του λέω, Παίζει τίποτα τέτοιο. Μου λέει, Όχι, έχουμε σαφή γραμμή. Σε αυτό το σχολείο μου λέει, Δεν πρόκειται να μάθει τέτοιο. Προσέχω, μου λέει, Αλλά είναι ιδιωτικό. Στο, δημο... στο, δημόσιο δεν ξέρει τι γίνεται. Στο δημόσιο δεν ξέρει τι γίνεται καθόλου. Τίποτα. Κοιτάξτε, εγώ α πούμε μπορώ να μην φάω και να πάω το παιδί μου στο ιδιωτικό. Γιατί δεν είμαι και κανένα πλούσιο, έτσι. Έχω μια επιχείρηση, αλλά είμαι μισθο... σαν μισθωτό είμαι κι εγώ. Έτσι. Κάποιο άλλο φίλε δεν έχει. Η πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει. Και εγώ ναι, δηλαδή για ναι. να το κάνω αυτό δεν θα πάω διακοπέ στο παιδί μου. Προτιμώ να μην το πάω διακοπέ και να το πάω σε σχολείο να είμαι ασφαλεί από αυτό το θέμα, παρά να πω ότι πήγαινε κύριε παιδί μου να κάνω διακοπέ και να πει αύριο μεθαύριο το, το κοριτσάκι μου, πούμε, μπαμπά, θέλω να με λες Γιώργο. Ωραία, αυτό είναι μια λύση, αλλά για όλου του υπόλοιπου που είναι μεγάλο ο πληθυσμό που πάνε τα παιδιά στο δημόσιο. Ψήφο. Εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όχι. Η μόνη λύση ήρθε εξ Αμερική εν μέρη και έχουμε δει ότι γίνεται και στην Ευρώπη. Δηλαδή στην Αμερική, άμα δει πάρα πολλέ πολιτείε οι οποίε δεν είναι τόσο δημοκρατικέ, είναι πιο πολύ ρεπουμπλικάνικε, περνάνε ήδη νόμου που απαγορεύουν κάποια πράγματα. Την αλλαγή φίλου, πέρασε η Φλόριντα τώρα, η Φλόριντα μάλιστα πέρυσι πέρασε νόμο ένα Bill το έχω κάνει και βίντεο, που απαγόρευε την έλευση παιδιών, ανηλίκων, σε Pride Parade. Και ήταν αδύστορα το ηρωνικό. Οι τρει που είχαν δρομολογηθεί να γίνουν Pride Parade, οι παρελάσει με Pride και τέτοια, ακυρώθηκαν γι' αυτό το νόμο. Εκεί. Ναι, ακυρώθηκαν. Και βγήκαν όλοι και είπαν, αφού δεν σα νοιάζουν τα παιδιά, και λέτε α πούμε ότι δεν το κάνουμε για τα παιδιά, γιατί όταν σου λέει δεν θα έρθουν παιδιά, θα έρθουν μόνο ενήλικε, ακυρώνεται τη πράιτζ. Δεν θα έπρεπε να σα επηρεάσει το ότι δεν θα έρθουν παιδιά. Ε, αυτοί θέλανε παιδιά, αναγκαστικά. Τι λε, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή κάποιε τέτοιε πήρανε, ας πούμε, το, το, μήνυμα. Γι' αυτό έχει φτάσει και ο Biden εκεί που έχει φτάσει. Ρε φίλε, ο Biden δεν θα βγει ποτέ τώρα. Για να γίνει ένα reset στην Αμερική έχουν. Α το πούμε, συμφωνήσει, έχουν καταλάβει όλοι ότι χρειάζονται μια πιο συντηρητική κυβέρνηση. Είδε τι γίνεται με το Τέξα. Γιατί ήρθε ο Biden και άνοιγε, άνοιγε, τα σύνορα. Και η Αμερική τώρα είναι στο, στα. Πώ το λένε, λίγο πριν τον εφήλιο. Το Τέξα πήρε αντικυβερνητική γραμμή και έστειλε δικό τη στρατό, ομοσπονδιακό στρατό, να, και έχει κλείσει τα σύνορα. Ενάντια στον Biden. Δηλαδή κάποια στιγμή οι άνθρωποι ξυπνάνε. Και εδώ στην Ευρώπη, μα δει, είναι πάρα πολλέ χώρε. Η... η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, ε, η, η Ουγγαρία, που τίνουν προ τα δεξιά. Δεν είναι τυχαίο. Δεν γίνανε ξαφνικά όλοι οι ακροδεξιοί. Όταν θέλει να επαναφέρει κάποια πράγματα υπερβολικά ε, προοδευτικά, αναγκαστικά πρέπει να πα στο συντηρητικό. Και εντάξει, τώρα γελάω με τον όρο ακροδεξιό. Δηλαδή, ακροδεξιό. Όποιο κάνει, στην Ελλάδα ειδικά, α πούμε, όποιο κάνει μπάνιο πάνω από, από μια φορά το μήνα είναι ακροδεξιό. Και φασίστα. Εσύ, α πούμε, επειδή δεν έχει γκόμενο και έχει γκόμενα, για κάποιου είσαι φασίστας. Επειδή έχει γυναίκα, α πούμε, και δεν είσαι άντρα. Γιατί είσαι straight, παλιό, τα λοιπά. Πα με άντρε. Πα με άντρε. Ε, είσαι φασίστα. Πο, 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 πο. και άλλα τέτοια. Τραγικά πράγματα. Πιο τραγικά δεν γίνεται. Δυστυχώ. Γι' αυτό και για πρώτη φορά στη ζωή μου, α πούμε, ενώ συγχαινόμουν πάντα την πολιτική, είπα ότι δεν υπάρχει άλλη δρόμο. Ρε φίλε, έχω στα αυτιά μου, ειλικρινά σου που έτσι. Ε. έλεγε, είναι στην πόρτα σου. Ναι. Και, είναι στην, πόρτα και σου. είναι στην πόρτα σου. Και είναι στην πόρτα σου. Και είναι στην πόρτα σου. Και, ακόμα δεν είναι συνειδητοποιημένο έτσι. Όχι. Δεν είναι συνειδητοποιημένο. Παρόλο που το συζητάνε πολύ. Ναι. Για περιστατικά που νομίζω ότι ναι, είναι μακριά, να δει τι γίνεται εκεί. Παρ' αυτά, βλέπω τι γίνεται. Και βλέπω τι γίνεται και με αυτού που έχουν βάλει τώρα μέσα στη Βουλή. <laughs> Πόσα προσπαθούν να περάσουν και επώνυμοι. Δεν είδε. Και τα περνάνε έτσι. Οι δεξιοί συντηρητικοί θα ψηφίσουν το, την υιοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Ναι, ναι, ναι. Το πώ στο φέραν όλο αυτό το κατάλαβε. Όχι. Γιατί σου λέγανε για το γάμο. Δεν σου λέγανε Μπράβο. τεχνοθεσία. Μπράβο. Στο γάμο δεν είχε κανένα μα πρόβλημα Ήτανε... ποτέ. Ε, ναι. Ήταν η αρχή αυτό περιτώ, για να το πάρει προ τα εκεί το θέμα. Περιτό να ξέρει, γιατί τα ξέρω πάρα πολύ καλά, επειδή εγώ με τη γυναίκα μου έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωση. Ναι, ναι. το ξέρω πάρα πολύ καλά τι παίζει με το σύμφωνο συμβίωση. Είναι ακριβώ αυτό το πολιτικό γάμο. Δεν αλλάζει τίποτα. Και μάλιστα μπορεί να βάλει και έξτρα στο συμβολεογράφο, δηλαδή που πα και το έχει φυξαρισμένο, για το παιδί, άμα θέλει κάποια πράγματα ή για τα ασφαλιστικά κτλ. Μπαίνουν, τα, τα κάνει όπω θέλει. Πολιτικό γάμο, κανονικά είναι το ίδιο. Και για το αν πεθάνει ο ένα γονέα, να το πάρει ο άλλο, μία συμβολογραφική πράξη. Δεν είναι τίποτα. Και μία διαθήκη. Έπρεπε να έρθει για να έρθει η τεκνοθεσία. Γιατί η Ελλάδα ήταν 50-50 στο γάμο. 50-50 σημαίνει ότι κανεί δεν νοιάζεται. Δηλαδή λέει ο ένα ναι, ο άλλο λέει όχι, γιατί αν δεν γουστάρω, ξέρω εγώ. Ό,τι και να είναι, δεν θα ένοιαζε κανέναν Αντρέα και κανέναν Νίκο και κανένα Γιώργο. <coughs> Με αν δύο ομοφυλόφιλοι παντρευτούν. Όταν όμω είναι δε να πάρουμε παιδιά. Ναι, ναι, εκεί είναι πρόβλημα. Εκεί είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα γιατί τα στατιστικά είναι αστεία. Δηλαδή λένε, α πούμε, σου πετάνε με στη μόνη, το κάνουμε για τα παιδιά. Για τα παιδιά στα ιδρύματα. Να μην μεγαλώνουν τα παιδιά στα ιδρύματα. Πόσα είναι τα παιδιά στην Ελλάδα στα ιδρύματα, ξέρει, 117. 117 παιδιά σε όλη την Ελλάδα είναι, είναι όλα στα ιδρύματα. Τα ορφανά. Ξέρεις πόσα είναι προς υιοθεσία? 50. Όλοι οι γονείς που πάνε να υιοθετήσουν ένα παιδί θέλουν παιδιά κάτω των 8 χρονών. Ξέρεις πόσα είναι αυτά? 12. Σε όλη την Ελλάδα λοιπόν υπάρχουν 12 διαθέσιμα παιδιά. Πω, πω. Πόσες ήταν οι αιτήσει το 2023? 2600. Και δεν πήραν κανένα. Ε. Όχι, δεν έχουν πάρει. Γιατί οι, οι 9 στις 10 δεν γίνονται δεκτέ. Καλό κακό, τα πράγματα είναι εδώ. Δυστυχώ. Έχουν βγει, υπάρχουν χώρε που έχουν πάρα πολλά χρόνια τώρα, σχεδόν δύο δεκαετίε, α πούμε Η Φιλανδία έχει, αν θυμάμαι καλά, δεν γίνει 19-20 χρόνια, η υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δεν πήγε καλά βλέπει και κάποια επιτιδευμένα πράγματα, όπω α πούμε ότι όταν ένα straight ζευγάρι πηγαίνει να υιοθετήσει ένα παιδί, όπω γίνεται και στην Ελλάδα, ο μέσο όρο δηλαδή διαδικασία είναι 5 με 6 χρόνια. Αν πάει ένα straight ζευγάρι. Ο μέσο όρο διαδικασία για ένα γκέι ζευγάρι, ξέρει είναι. 10 μήνε. Γενικά μιλά τώρα για εδώ. Γενικά στι χώρε που, που υφίσταται. Okay. 10 μήνε. Δηλαδή τα straight ζευγάρια παίρνουν σε 5-6 χρόνια. Τα ομόφυλα ζευγάρια παίρνουν σε 10 μήνε. Και αυτοί που. Κάπου, οι, οι γονεί αυτοί που είναι. Mm -hmm. Ετερόφιλα, πώ τα λένε. Ναι. Δεν αντιδράνε για αυτό το πράγμα που υπάρχει αυτή η διαφορά. Τι να κάνουν. Γιατί το ένα έχει γιατί αυτή τη διαφορά. Γιατί να πάρουν παιδί. Μα όχι τίποτα άλλο. Όταν βλέπει ότι περνάνε, α πούμε, και είναι 5-6 χρόνια. Όταν είσαι ένα ζευγάρι τώρα έτσι, και έχει παντρευτεί 25 σου. Και έχει πάει 30 φεύγα και δεν έχει κάνει παιδί γιατί δεν μπορεί, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα κτλ. Ναι, 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 Και ξεκινά 35 χρονών να κάνει μια διαδικασία. Και πα 41 και 42 και δεν έχει πάρει ακόμα παιδί. Α ναι, μην πάρω αυτούς. καλή. Ναι, 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 ναι. Ας μην πάρω καλύτερα. Χάνεις το δικαίωμα. Ακριβώς. Ναι. Όχι μόνο χάνεις το δικαίωμα, χάνεις και την ηλικία, την, την πρόσφαιρο. ηλικία. ναι. Να πεις τώρα τι θα είναι, δηλαδή το παιδί μου θα είναι 15 και εγώ θα είμαι 60. Άστο. Τι να έχω, εγγόνι. Ναι, 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 Πρόβλημα. Είναι άρρωστο. Είναι άρρωστο όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται για τα παιδιά. Καθόλου. Γίνεται για να αυξηθεί ο πληθυσμό των ομοφυλόφιλων. Όπω γίνεται στην Αμερική, που από την Gen -Z τη γενιά Z, που είναι δηλαδή από το 2000 γεννημένη <coughs> και μετά, αυτοπροσδιορίζονται 22% ως ΛΟΑΤΚΙ. Είναι τρελό το ποσοστό. Ένα στους τέσσερις, ένα στα τέσσερα παιδιά, αυτοπροσδιορίζεται ως ΛΟΑΤΚΙ. Που το ποσοστό σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, πούμε, είναι 3%. Ξέραμε πάντα ότι ένα στους 20, ξέρω εγώ, θα είναι γκέι. Εντάξει, ναι. Και όχι με τη σημαία. Όχι. Όχι. Αξίγη, καμία είναι, σχέση. Είναι, εντάξει, κοκέγη, ναι. Τους Gays against, against Groomers, τους ξέρεις. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. Αποτελείται μόνο από gay. Και είναι ενάντια σε όλη αυτή την αρρώστια της woke κουλτούρας. Δεν σου λέει, ας πούμε, τι υιοθεσίες και αηδίες. Τι αλλαγές φίλες σε παιδιά. Τι, ε, ότι δεν υπάρχουν φύλλα κτλ. Και, και είναι ενάντια σε όλο αυτό. Εγώ συνεργάζομαι μαζί του εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Με email, κανονικά μιλάμε δηλαδή έχουν μια σελίδα τεράστια. Του έχουν βγάλει τηλεοράσει, του έχουν βγάλει σε δίκτυα κτλ. Και προσπαθούν να του κάνουν cancel. Του ανθρώπου. Είναι ομοφυλόφιλοι, οι οποίοι παίρνουν τι σημαίε και τι κίζουν μπροστά στην κάμερα. Και σου λένε, Εμένα δεν με εκπροσωπεί αυτό το πράγμα. Είναι ε, αρρώστια. Ναι, ε, ναι, αυτό το πράγμα που... Πόσα είχε ζητά story που θα <laughs> βγάλω εγώ με ομοφυλόφιλου, με αγόρια και κορίτσια, γκέι και λεσβείε, που μου στέλνουν μηνύματα και τα βγάζα σε story ε, ναι, ναι. στο Instagram. Και μου λένε, φίλε, πέστα, γιατί μα έχουν τρελάνει. Είμαι, μου λέει, λεσβεία, ξέρω εγώ και είμαι 18 χρονών, και αυτά, ή λεσβία μου λέει και δεν αντέχω αυτήν την αρρώστια. Και, και όπου μιλήσω, με κράζουν. Και είναι πάρα πολλοί. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τόσοι όσοι νομίζει ο κόσμο. Είναι ναι, λίγοι. Ναι, ναι. Απλά είναι πολύ συντονισμένοι, χρηματοδοτούνται πάρα πολύ καλά και ακούγονται σαν να είναι πολλοί. Αυτό. Αυτή είναι η διαφορά. Και ο άλλο φίλε όταν είναι υπάλληλο κάπου, α πούμε, δεν ξέρω το αφεντικό τι είναι. Και σου λέει τώρα, κάτσε, μην πω με μαλάκιά και χάσω τη δουλειά μου. Το έχω ακούσει αυτό να ναι, μου το λέει άνθρωπο σε μένα, ο τέτοιο μου λέει πέστα, γιατί εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Το έχω ακούσει και εγώ. Έχω ακούσει και εγώ περιστατικά που έχουν πάει straight πάνω, σε μια δουλειά που ήταν όλοι ε, ομοφυλόφιλοι ναι, και ναι, τον ναι, έχουν ναι. διώξει για αυτόν τον λόγο. Ναι. Και μου το είπε και λέει: Σω πάρε, τόσο πολύ εντονά μου λέει. Ναι. ναι. Και Ενώ ήρθε μου λέει: Μου λέει: Εντάξει, δεν θέλω να. Ναι, 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 μην το πάμε. <laughs> λοιπόν, και μου είπε: συγκεκριμένα ότι ήρθαν μετά και τον πιάσανε οι φίλοι του ομοφυλόφιλου, και που ήταν στο, στη δουλειά αυτή και του λένε εμεί να ξέρει δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Ναι. Αλλά, αλλά, ο ένα. Δεν ένας... μπορείς, τίποτα, ναι. Αυτό δημιουργεί αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό που κάνει κουμάντα. Εγώ δη... θα σου πω ένα στατιστικό που δεν θα το πιστεύει ούτε εσύ ούτε ο κόσμο εδώ. Το 80% και των ομοφυλόφιλων είναι ενάντια στη ΛΟΑΤΚΙ ναι, ατζέντα. Ναι, ναι, ναι. Στη ΓΟΚ ατζέντα. Δεν έχουν καμία σχέση, ρε φίλε. Είμαστε. Πόσο χρόνο είσαι, 38. 38. Και εγώ 38, μία ηλικία έχουμε. Μπράβο, ναι. Είμαστε 40 χρόνων άνθρωποι. Έχουμε δει πόσου ομοφυλόφιλου δεν γνώρισε τη ζωή σου, ρε φίλε. Άπειρου. Είχαμε ποτέ πρόβλημα στην Ελλάδα με του ομοφυλόφιλου. Ποτέ. Του είχαμε υπουργού, βουλευτέ, τα αφεντικά μα, του υπαλλήλου μα, του γείτονέ μα, φίλου μα, γνωστού μα, οικογένειά μα. Ποτέ στην Ελλάδα δεν, δεν άνοιξε μύτη. Και όχι τίποτα άλλο. Το ξέρω ότι και εσύ το έκανε αυτό το πράγμα. Στάνταρ, γιατί είσαι τέτοιο άνθρωπο. Όταν αυτού του ανθρώπου του πολεμάγανε, Είμασταν μπροστά. Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Σε καλά που το τον λέγαμε, άγανε ποιοι. Δέκα νοματέοι βλάκε. Ναι, 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 ναι. Δέκα χρυσαυγίτε και λόγω. Δέκα τέτοια. Δέκα κρέα στοιχεία. Που δεν θέλουν αυτό το πράγμα και σου λένε τρέλα. Ακριβώ. Και, δηλαδή. και τώρα πάνε να στο περάσουν ότι είσαι ενάντια, ναι. Αραφή. Αλλά είσαι ενάντια σε συγκεκριμένα πράγματα. Ακριβώ. Ακριβώ. Και το θέμα είναι ότι τα πιτσιρίκια έχουν ξεφύγει και νομίζουν ότι όλα είναι φασιστικά. Και όλα είναι τέτοιο. Και τα δικαιώματα. Ποια δικαιώματα βρεμαλακιστεί 13, 13 και 15 χρονών ποια δικαιώματα. Γιατί πράγμα πάλεψε. Δηλαδή, άμα πει εσύ ότι αύριο είσαι ο Σούπερμαν, πρέπει Σόνι και καλά ο πατέρα σου να σε πάρει να σε πετάξει από τον μπαλκόνι για να, για, για νιώσει ότι ναι, έχει δίκαιο. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, επειδή αυτό νομίζω ότι είναι. Στην Αμερική δεν ξέρω ότι υπάρχουν σχολεία που νομίζουν κάποιοι μαθητέ ότι είναι γάτε. Μόνο για Δεν μιλάνε. Για Ναι. Αυτοπροσδιορίζονται ω γάτε. Και του έχουν μέσα στην αίθουσα ε, Για να ναι. Ναι. Να κάνουν την ανάγκη του, ε. Αυτό υπάρχει άλλο, άλλο, σήμερα. Τύπου. Υπάρχει. Στον Καναδά τη Στέφωνη Βόλτ την έχει ακούσει. Έχω κάνει βίντεο. Ένα τεράστιο τύπο, δύο μέτρα σαν ξυλοκόπο είναι ξαφό, που αυτοπροσδιορίζεται ω έξι χρονοκοριτσάκι. Ένα χοντρόιδα. Ναι, ναι, ναι. Ένα χοντρό που φοράει μια περουκάνη. Δεν είναι ναι. περουκάνη, τα μαλλιά του. Ναι, 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 τα ναι, έχει ναι, κόψει ναι. εδώ πέρα καρέ, ναι, φοράει ναι. φουστανάκια και έχει ένα αρκουδάκι. Ναι ναι, 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 ναι. Υπάρχει λοιπόν. Υπάρχουν δύο πλευρέ. Αυτό είχε 7 παιδιά. 7 παιδιά και αποφάσισε στα 45 του ότι είναι 6 χρόνο κοριτσάκι. Όχι μόνο γυναίκα, να πει ότι έγινε τραν. Είναι trans age. Νόμιζε ότι είναι και 6 χρόνο κοριτσάκι. Υπάρχει λοιπόν η επιλογή ένα κράτο να σου πει: Ωραία, ρε αγόρι μου, θε να είσαι κοριτσάκι. Κοριτσάκι δεν μπορεί να είσαι γιατί την ηλικία σου δεν μπορεί να την αλλάξει. Θε να είσαι γυναίκα, οκ. Άλλαξε τα χαρτιά σου, κάνε μια χείριση, κάνε μια ορμονοθεραπεία και έγινε κορίτσι. Αυτό δεν έχει τίποτα Τίποτα, ούτε, ούτε Φόρεσε ένα κοριτσίστικο φόρεμα, και είπε ότι είναι κοριτσάκι. Η κοινωνία του Τωρόντο το λοιπόν, αντί να πει ότι «Α, ο Τάδε έχει 7 παιδιά, αποφάσισε ότι είναι γυναίκα, σχολήσε με τη γυναίκα του, α πληρώνει τη διατροφή». Όχι. Επειδή η, η κοινωνία το του Τωρόντο, το του έβγαλε καινούρια ταυτότητα ότι είναι 6 χρονών, δεν δίνει διατροφή στα παιδιά και στη γυναίκα, γιατί δεν μπορεί ένα 6 χρονών κοριτσάκι να δίνει διατροφή, δεν μπορεί να δουλέψει. Mm. Και πάει σε νήπιο μαζί με άλλα 6 το αντίστοιχο νήπιο. Το έχουν το δεχτεί οι γονεί δηλαδή. Το, το, έχουν... τον υιοθέτησε ένα τον υιοθέτησε. ζευγάρι που Μάλιστα. είχε δύο κοριτσάκια στο ίδιο σχολείο. Τον υιοθετήσανε και αυτό κοιμάται με δύο κοριτσάκια. 6 και 7 χρονών. Άρα δηλαδή είναι όλο το κύκλωμα εκεί πέρα βαρεμένο. Καταλαβαίνει, σου λέω. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί και εσύ αύριο να πει Εγώ θέλω να είμαι οτιδήποτε. Α είσαι. Δεν μπορεί να το δεχτούν όλοι οι υπόλοιποι. Εκεί ξεκινάει η παράνοια. Και αυτό φαίνεται από άλλο ένα στατιστικό πολύ ενδιαφέρον που βρέθηκε μπροστά μου και έπεσε από τα σύννεφα. Αλλά τελικά δεν χρειάζεται να πέσω από τα σύννεφα είναι το πόσα τρελοκομεία, να το πω έτσι, πόσα ιδρύματα ε, ψυχασθένειας υπήρχαν στην Αμερική πριν από 50 χρόνια και πόσα υπάρχουν σήμερα. Υπήρχαν 900 σε όλη τη ΗΠΑ. Mm -hmm. Πόσα είναι σήμερα. 12. Όλοι οι τρελοί είναι έξω. Μάλιστα. Mm -hmm. Σου δίνει ο γιατρό ένα χαπάκι να ηρεμήσει και σου λέει κομπλέσει. Και πρόσεξε, τα mental illnesses έχουν αυξηθεί, δεν έχουν μειωθεί. <φυ> να πει ότι εντάξει, μειωθήκανε γιατί βρήκαμε φάρμακα και τα διορθώσαμε. Οι ψυχασθένειε εκεί έξω είναι πολύ περισσότερε από ό,τι ήταν πριν. Αλλά δεν υπάρχουν ιδρύματα. Άρα καταλήγουμε δηλαδή ότι όλο αυτό το λύνει με αντίδραση. Ναι, μόνο. Και η αντίδραση για σένα είναι Για μένα το πρώτο πράγμα είναι να καταλάβει ο κόσμο τι γίνεται. Γι' αυτό και συνεχίζω να βγάζω βίντεο. Συνεχίζω και συνεχίζω και συνεχίζω, παρόλο που ένα εκατομμύριο δουλειέ. Τα, τα βίντεο μου είναι εντωμεταξύ να το παρατηρήσω, αλλά μία ώρα την νύχτα, τρει ώρα την νύχτα και τέτοια. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να όλη την ημέρα γιατί τρέχω. Έχω δύο, δύο επιχειρήσει, α πούμε, και τρέχω συνέχεια. Πρέπει όμω να βγαίνουν βίντεο να βλέπει ο κόσμο τι γίνεται. Α δουν πρώτα τι γίνεται, να ψάξουν και μόνοι του, άπειρα, άμα σου δείξω μηνύματα μέσα, λαμβάνω περίπου 200-300 την ημέρα και μου λένε ρε φίλε, είχα δει ένα βίντεό σου τότε και δεν είχα δώσει σημασία. Και έχω κάτσει μου λέει στο YouTube και βλέπω, και βλέπω και βλέπω τι είναι αυτό. Τι είναι μπροστά του. Ρε μου λέει τρέλα. Ρε μου λέει παράνοια. Ή μου στέλνω κάτι βίντεο, α πούμε. Κοίτα δω τι είχε γίνει εκεί που του πήραν την επιμέλεια. ή ότι έγινε τραν η κόρη τη και πήγε και αυτοκτόνησε κτλ. Και, και αυτό το έχω κάνει εγώ βίντεο πριν από ένα μισό χρόνο καιρό. Και του στέλνω το βίντεο. Με παιδιά, λυπάμαι. Εγώ προσπαθούσα να σα τα πω. <laughs> Αλλά δεν θέλατε, ναι. <laughs> ναι, 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 ναι. Μα πώ να να δεν είμαι και παράλογο. Πού να κάτσω να πιστέψει ένα τυχαίο καράφλα στο πουθενά που αρχίζει και σου λέει ε, Μεγάλα έρχονται να σου πει τα παιδιά. Λε, Α, τι είναι αυτό. Εξφάλει. Και όχι τίποτα άλλο. Πώ θα έχει και την υπομονή να μην ξεφύγει, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, ναι. είναι στην πόρτα σου. Έρχεται. Πώ θα το αντιμετωπίσει, Πώ θα βρει αυτή την, 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 ψυχραιμία να μην να την αντιδράσει ακραία. Έτσι. Που... Πρέπει να είσαι πολύ δυνατό. Είδε τι έγινε με τον πατέρα τον άλλων. Ναι. Είδα τι έγινε. Που έμαθε ναι. τι γινόταν χρόνια. Ναι με τον, ε, πώς το λέμε, τον αδερφό τη γυναίκα του. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δηλαδή όλοι αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή όλοι θα πάμε μέσα και τι το αποτέλεσμα. Όχι. Θα μείνουν τα παιδιά μα χωρί πατερά ναι. τους και χωρί μανάδε. Θα καταστραφούν και... δηλαδή. Ναι. Χειρότερα. Ναι. ναι. Κοίταξε να δει. Εγώ, Δεν είχα, εγώ, εγώ έκανα αυτή ας... την κουβέντα και με τον Σίφου Τζόρτζ, με τον Γιώργο, που έγινε αυτό το περιστατικό τώρα που έβαλε αυτό το τέτοιο. εκείνος ρε δηλαδή, παιδί μου, λόγω τη Τη ιδιαίτερη σχέσει που έχει με τι πολεμικέ τέχνε. Ένα παρελθόν πολύ, πολύ σκληρό. Ναι, ε, ρε, ρε, ρε Αντρέα, ε, και πάλι όμω. Είχε την αυτοσυγκράτηση να πει ότι εγώ θα βάλω τα δυνατά μου Ωραία. και θα το πάω όπω πρέπει. Και άμα δεν τιμωρηθεί. Δεν τιμωρηθήκε. Ωραία, εκεί τι γίνεται. Εκεί τρελαίνε. Γι' αυτό έκανε και το δεύτερο βίντεο ο Σύφου. Και λέει δηλαδή, έρχεται το κράτο και με λέει μαλάκα. Ναι, ε, ναι, Δηλαδή την επόμενη φορά. Δεν έχω μιλήσει γι' αυτό με το Σίφου, αλλά θα βάλω κάτι στο μυαλό μου τώρα εγώ έτσι. Αν έρθει κάποιο αύριο πάλι στο γιο του και το μάθει ο Σίφου ή τον δει κάπου να πάει να του, να του κάνει κάτι κτλ. <laughs> Νομίζω ότι ο Σίφου με αυτό που πέρασε τώρα θα πει ότι «Ω! δεν κάνω τίποτα, θα, πάω στο δικηγόρο μου». Ναι, 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 ναι. Ή θα πάει να τον κοπανίσει. Εγώ και την πρώτη φορά θα πήγαινα να το κοπανίσω. Θα ήμουν ο κακός, θα ήμουν ο βιαίος, θα ήμουν, θα ήμουν, θα οτιδήποτε. Δεν θα γέμιζα όμω ρε φίλε ποτέ άλλο. Αν ήξερα ότι αυτό ο άνθρωπο δεν θα, δεν θα πάθει τίποτα. Για να το κάνω αλλού. Ναι. Δεν θα σταματήσει. Δεν σταματάει. Και ο συγκεκριμένο από, τη, ε, από την έρευνα που έγινε, ότι το έχει ξανακάνει πολλέ φορέ. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι αυτό το μοτίβο ναι, του. Τέρμα. Ναι. Είναι παιδόφι. Έκατσε μπύλια ναι. εκεί όμω. Ναι. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Και πόσα περιστατικά που μπορεί οι γονεί να μην το ξέρουν, να μην το έχουν μάθει ποτέ, γιατί το παιδί ντρεπόταν να το πει. Άπειρα περιστατικά τέτοια. Η υπό, το παιδί απειλείται. Γιατί άμα έρθει κάποιο και το παιδι εγινε είναι 14-15 χρονών, του κάνει κάτι και πα το παιδί και του πει εγώ ξέρω που μένει, είδε, ξέρω που μένει, θα σου φάξω τη μάνα αύριο άμα το πει. Δεν θα το πει. Φαντάσου πώ είναι αυτά τα περιστατικά. Το κακό είναι ότι στην Ελλάδα του παίρνουμε αγκαλίτσα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Τώρα και σε όλο τον δυτικό πολιτισμό. Ενώ στι χώρε των Νούνων και κάτω στη τέτοια του φάζουνε, εδώ του παίρνουμε αγκαλίτσα. Ναι. Όλου. Δηλαδή θα τον πάρει, θα πει ότι αυτό ο άνθρωπο έχει ένα πρόβλημα. Στην Αμερική απογορεύεται να του πει πεντοφάιλ. Να ξέρει, του λένε MAPS, minor attracted people. Δεν είναι τέτοιο. Γιατί προσβάλλονται. Και δεν πρέπει να του μειώνει, λέγοντα του παιδόφιλου, του Και του λένε παιδελεί. MAPS, ότι είναι κανονικοί άνθρωποι, απλά που ελκύονται από μικρότερε ηλικίε. Όχι, είναι παιδόφιλοι. <χι> Ξέρω, είναι σκουλίκια. Είναι το χειρότερο είδο του, του ανθρώπινου είδου. Δε, θε, δεν θεωρούνται καν άνθρωποι, θεωρούνται δίποδα φυλαστικά απλά. Και αυτό, άμα είναι, εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να βγει ο νόμο να λέει ότι σφάξτε του, ψήστε του και δώστε τα παιδιά στην Αφρική που πεινάνε. Ούτε και... και εδώ. Άμα ανοίγαν ένα τέτοιο ένα μαγαζί με κρέα και λέγανε ότι εδώ σερβίρουμε παιδόφιλου, θα πήγαινε να φάω παιδόφιλου. Με ευχαρίστηση κιόλα. Με σο μπαρμπέκι. Θα το ευχαριστούμε. Τόσο δε... χαμηλά δεν... του έχω στο μυαλό μου. Και δεν είσαι και μόνο έτσι. Τόσο χαμηλά. Άμα κάνει ένα δημοψήφισμα σήμερα και πει Είστε υπέρ τη θανατική ποινή για του παιδόφιλου. Μπορεί να μην είσαι για κανέναν άλλον. Για του παιδόφιλου είσαι. Πόσο στίχο θα βγαίνει 70% υπέρ. Ναι, και παραπάνω. Από, την, από όλη την ιστορία του ανθρώπινου είδου, από όλη την ιστορία, από τότε που ήμασταν σε σπηλιέ και κάναμε τι πρώτε κοινωνίε, πάντα προστατεύαμε τα παιδιά και τι γυναίκε. Πάντα. Οκ, okay, να πει ότι η γυναίκα τώρα πια είναι ίση με τον άντρα και ολόγια και έχει την ίδια δύναμη και... Να το πάμε εκεί. Οκ. Okay. Δεν παύει η γυναίκα όταν είναι ένα ενήλικο άνθρωπο. Αφού θέλει αυτό, α το πάρει. Ξέρει, οκ, okay, πάω εγώ στον πόλεμο, μην είσαι εσύ πίσω όμω, έλα και εσύ στον πόλεμο. Το παιδί θα το φέρει στον πόλεμο. Ποτέ. Ναι, 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 ναι. Πάντα το προστατεύουμε. Το προστατεύουμε πριν από 3.000 χρόνια και 5.000 χρόνια. Και τώρα ήρθαμε στην εποχή που αλλάζει αυτό και τα βάζει μπροστά. Που βγαίνει άλλη παιδοψυχολόγο στην Αυστραλία και σου λέει ότι για να αλλάξει την πάνα στο μωρό πρέπει να σου δώσει συγκατάθεση. Το ξέρει αυτό. Σοπά. Πρέπει το μωρό να σου δείξει ότι θέλει να του αλλάξει την μπάνα. Αλλιώ είναι σεξουαλική. πώς το λένε, παρενόχληση. Υπάρχουν μανάδε που όταν το μωράκι του. ακουμπάει, το μωρό, μιλάμε για 6 μηνών, 7 μηνών, 8 μηνών, ενό χρόνου κτλ. Τι ακουμπάει στο στήθο την ώρα που δεν θέλουν. Υπάρχουν μανάδε, το έχω κάνει σε βίντεο, που έχουν κάνει στο μωρό μήνυση σε για σεξουαλική παρνόχληση. Αυτό που έχει γίνει. Στην Αμερική. Στην Αμερική, ε. Δεν... δεν ακούγεται τρελό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το ξέρω. Δεν, Υπάρχει. Ξέρω. Δεν, υπάρχει δε, δεν, υπάρχει λογική καθόλου. Ναι. Δηλαδή, δε. όχι μόνο δεν πρέπει να έχουν παιδί αυτέ. Δεν καλά, έπρεπε τί, τίποτα. Δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Το κακό ξέρει ποιο είναι. Ότι στη σημερινή εποχή για να κάνουμε εγώ και σε ένα παιδί μα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οικονομικά. Ναι, 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 ναι. Γιατί είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι που έχουμε μια δουλειά και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια κτλ. Αυτοί επιδοτούνται. Να σε ρωτήσω κάτι, να μου πει αν σε τρομάζει αυτό το πράγμα. Ναι. Εμεί τώρα έτσι είμαστε στην ίδια ηλικία, κοντά στα 40. Mm -hmm. Έχουμε μεγαλώσει όπω έχουμε μεγαλώσει και έχουμε φτάσει σε αυτή τη στιγμή, στο σήμερα. Αυτή τη στιγμή, που έχουμε φτάσει στο σήμερα, συμβαίνουν όλα αυτά που παγκοσμίω, τα οποία έρχονται και εδώ, στην Ελλάδα, λοιπόν. Όλο αυτό το κύμα που δημιουργείται τώρα, αυτό ο κόσμο που φτιάχνεται, είναι ο κόσμο που θα συναντήσουν τα παιδιά μα όταν θα είναι και αυτά στα 40 του. Ναι. Αν δηλαδή εγώ και εσύ με αυτά που βλέπει και ασχολείσαι και ψάχνει να δει τι συμβαίνει, μα κάνει να μένουμε με το στόμα ανοιχτό που να... και να λέμε ότι είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή σου φαίνεται πολύ απίστευτο για να είναι αληθινό. Ναι. Τα παιδιά μα τότε, ρε φίλε, μόνο αυτά που μεγαλώνουν και γιγαντώνονται. Τι θα συμβεί να δηλαδή, πώ θα μπορούν να δεχτούν κάτι όλο. Δηλαδή είναι, είναι τρομακτικό το μέλλον εύκολα. το Είναι τρομακτικό, επειδή δεν θα χρειάζεται, δεν θα έρθουν σε σύγκρουση. Γιατί εξελίσσεται όλα αυτό. Δεν θα έρθουν σε σύγκρουση. Γι' αυτό είναι τρομακτικό. Εγώ έχω δύο σενάρια. Ή που θα μεγαλώσει η κόρη μου, α πούμε, που είναι τεσσάρων, έτσι, και σε 15 χρόνια από σήμερα, αυτά θα τη φαίνονται φυσιολογικά, γιατί έτσι θα μεγαλώσει και θα τα βλέπει παντού, ό,τι και να τι περάσω εγώ. Και εγώ δεν θα μπορώ μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, αναγκαστικά θα την επηρεάζει το κράτο, ο κύκλο τη, η φίλη τη, η τηλεόραση, το ίντερνετ. Εγώ μέχρι ένα σημείο μπορώ να τι περάσω κάποιε αρχέ. Δεν μπορώ να την κάνω να συχαίρετε για του πάντε, που εγώ θα του χαίρομαι. Υπάρχει περίπτωση, εγώ θα είμαι ο χειρότερο φασίστα σε 20 χρόνια από τώρα. Σε 15 χρόνια. Άμα είναι ίδια τα πράγματα, έτσι. Και χειρότερα. Οπότε, ή δεν θα φανεί παράξενο στα παιδιά που είναι το χειρότερο σενάριο, που να ακούσει το άλλο σενάριο που δεν είναι και το χειρότερο. Ότι θα γίνει ένα πόλεμο τότε. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που. Ακουμπάνε παιδιά. Πρώτη φορά. Δεν ξέρανε αυτό ποτέ. Ναι, σε χτυπούσαν δηλαδή στα σύνορά σου, για, για να γίνει ένα πόλεμο εννοώ έτσι. Στη φτώχεια, να γίνει μια επανάσταση. Ε, στι κακουχίε, το ότι α πούμε έχει μια χουντά και σε καταπιέζει, στην καταπίεση. Για αυτά τα πράγματα λοιπόν γίνονταν σαν πόλεμο. Ή έμπαινε ο Τούρκο, α πούμε, και κάνει πόλεμο. Σήμερα ακουμπάνε τα παιδιά σου, φίλε. Και θα είναι χειρότερο πιστεύω. Γιατί όταν ξέρει ότι το παιδί σου θα φύγει από το σπίτι και θα πάει στο σχολείο και θα μεθάνει για πίπε και για γαμίσια και για άπειρα φύλλα και θα το ακουμπάει το Γεωργάκι στη τη Μαρίτσα στη τρίτη ώρα, νόμιμα. Έλα να δούμε πώ είναι το εδίο. Κατέβα το βραγκάκι σου. Έτσι θα γίνει τη του. Αν σήμερα γίνονται αυτά. Κάποια στιγμή, φίλε, οι γονεί θα επαναστατήσουν. Και καλό κακό, οι γονεί είναι. Ο χειρότερο αντίπαλο μπορεί να σε απέναντί ο χειρότερο. Όποιο είναι γονέα, το 90% των γονιών, άμα ρωτήσουν, θα σκότωνε για το παιδί σου. Δεν νομίζω ότι θα σου πάρει πάνω από ένα δεύτερο να πατήσουν ε, ναι. Ναι, ναι. 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 Όχι, θα... όχι, απλά θα πέθαινα για το παιδί μου. Θα σκότωνα για το παιδί μου. Αν αύριο μπήκα κάποιο το σπίτι μου και έχω το κοριτσάκι μου εκεί πέρα και είναι να κάνει κακό στο κοριτσάκι μου, θα τον σκοτώσω με τι να σου πω. Με τα δόντια μου. Ε, Διαφωνεί. Ναι, ναι, να μπουν δηλαδή να πειράξει το παιδί σου. ναι, ναι. 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 Είναι αυτονόητο για του γονεί. Για αυτού που δεν έχουν παιδιά δεν είναι. Δεν μπορούν να το καταλάβουν και εγώ δεν μπορούσα. Μέχρι που έπιασα την κόρη μου στα χέρια μου. Που άλλαξε, τα, άλλαξανε τα πάντα. Έναν πατέρα ειδικά, γιατί οι μάνε είναι λίγο πιο συγκαταβατικέ, παιδί μου, είναι και λίγο χαχαχαχούχου και τέτοια. Σου λένε δηλαδή κιόλα, άμα δει, είχαν βάσει και ένα βίντεο που λέγαν, ρωτάγανε μανάδε, σα και το παιδί και λένε, Όχι. Και το συζητάγανε κιόλα. Άμα πα στου ίδιου πατεράδε, σου πούνε ναι, είσαι πριν ρωτήσει. Αυτό λοιπόν έχει αυτά τα δύο σενάρια. Ή θα συνηθίσουμε όλοι μα και δεν θα γίνει τίποτα που δεν νομίζω και τα παιδιά μα θα συνεχίσουν να ζουν στην παράνοια. Ή πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, επειδή όντω το χέρι αυτών μπαίνει πια μέσα στο σπίτι μα και μπαίνει μέσα στο βρακί των παιδιών μα, θα επαναστατήσουμε. Κάτι θα γίνει. Πριν φτάσουμε δηλαδή σε αυτό το σημείο. Και φαντάζομαι ότι το πρώτο είναι το, το κακό σενάριο. Μακάρι να επαναστατήσουμε και να γίνει και πόλεμο και να πεθάνει και κόσμο για, για να κάνουμε ένα reset σε όλο αυτό, και αυτό θα είναι και το καλό σενάριο. Το κακό θα είναι να μην γίνει τίποτα. Τρελαίνεσαι, το ξέρω. Τρελένεσαι. Τρελένε και, Τρελένε και εγώ. Και εγώ που τα διαβάζω και τα βλέπω κάθε μέρα και τα μελετάω και προσπαθώ να τα δω και στον κόσμο και κάνω και βίντεο, και ακόμα δεν μπορώ να τα χωνέψω. Ακόμα μου στέλνουν πράγματα ή βρίσκω πράγματα από τον αλγόριθμο, ξέρει που τα διάφορα, και δεν μπορώ να τα πιστέψω. Και λέω, τι δεν μπορεί να τα πιστέψει, ρε Μαλάκα, λέω, αφού έχει δει άλλα 15 τέτοια σε μια εβδομάδα. Κι όμω. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν σχολεία που, το έχουν, που έχουν μπει σε αυτή την μορφή εκπαίδευση. Υπάρχουν τέσσερα σχολεία που έχουν φέρει και drag queens να διαβάσουν παραμύθια σε παιδιά κτλ. Και, το τα λοιπά δει, και το να κάνουν ναι. μπράβο. Και όλες Άρα, χειάς, άρα αντίστοιχα είναι... αυτά τα παιδιά, αυτή, μάλλον αυτά τα σχολεία θα έχουν. Φυσικά. Θα έχουν, έχουν αυτή την οτροπία να δείξουν στα παιδιά ότι υπάρχει και αυτό κτλ. Δεν υπάρχουν φίλα και άμα θε γίνει κοριτσάκι και γίνει αγορά κτλ ό,τι θέλει. Το... Τα φύλλα out. είναι ρευστά. Γιατί και τότε που βγήκε αυτό στη δημοσιότητα, αυτό που μου έκανε εντύπωση, ξέρει ποιο ήταν, ότι. Δεν αντιδράσανε. Δεν αντιδράσανε, φίλε, ναι. Γιατί πρόσεξε τώρα. στατιστικό. Έγινε εκτό σχολείου. Μια πληροφορία δεν το ξέρει όμω. Έγινε εκτό σχολείου. Έγινε εκτό σχολείου. Δεν έγινε την ώρα του. Αλλά επίσημα από το σχολείο δεν Ναι, ναι, Δηλαδή τα πήγανε και ο Θεό τα παιδιά του. Ναι, αλλά ποιε τα πήγανε. Ποιε τα πήγανε. Οι 9 στι 10 από αυτέ που πήγανε δεν είχαν άκρα. Δεν είχαν άντρα. Ήταν χωρισμένε. Και εδώ έρχομαστε σε ένα άλλο τομέα. Το πόσο χρειάζεται ο πατέρα μέσα σε ένα σπίτι. Γιατί να πω και κάτι αμφιλεγόμενο, α πούμε, και α με μισήσουν όλε. Σχέστηκα. Βασικά. Η γυναίκα είναι επιρρεπή σε μόδε. Τέλο. Οι γυναίκε είναι επιρρεπή στη μόδα και στο τρέντ, κτλ. Ο άντρα είναι αυτό που θα βάλει τα όρια. Είναι κατά πιεση. Να μου. <laughs> Συγγνώμη, παιδιά. Είναι καταπίεση. Ναι, είναι. Θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, αν κάποιο πάει να πείσει τη γυναίκα σου ότι ξέρει κάτι, το να χώνει ένα δονητή στο στόμα τη κόρη σου είναι μόδα. Γιατί θα τη μάθει να σέβεται το τρικό μόριο και να είναι ελεύθερη σεξουαλικά κτλ. Και θα έρθει ο πατέρα και θα το πάρει και θα το βάλει τον κόλλο. Όχι. Αν αυτό είναι βία, είμαι υπέρ τη βία. Θα κάνει. Όλα αυτά τα βίντεο που κυκλοφορούν που λένε το παιδί μου είναι γκέι και το τέτοιο μου είναι γκέι. Τα μωρά κρατάνε τα μωρά στα χέρια του και λένε το, το παιδί μου είναι γκέι. Αχ, τι ωραία το παιδί μου είναι γκέι και το φοράνε διάφορα τέτοια. Τα έχω βγάλει πολλέ φορέ. Όλε μάνε είναι. Αυτό με τα ζώα που έχει βγάλει. Καλά, ναι, εντάξει. <laughs> όλε μανάδε είναι. Και όλε χωρί πατεράδε. Μάλιστα. Αυτό δεν το είχα... ε, ψάξει να το δω. Όντω. Ε. Ναι. Όλα... Όλε χωρί πατεράδε. Και πολύ μεγάλο λάθο των αντρών. Πολύ μεγάλο λάθο. Δηλαδή, μην ψαρώνετε εσεί οι άντρε όταν σα λένε ε, πρέπει να είσαι ευαισθητούλη και να αγκαλιάσει τα συναισθήματά σου και πρέπει να κλε και πρέπει να κάνει και πρέπει να ράνει. Ωραία θα ήταν σε μια ουτοπία που έχει κάποιον να σε προστατεύει από όλα αυτά να μπορεί να είσαι ευαίσθητο. Δεν γίνεται. Ο μόνο λόγο που κάποιοι άντρε μπορούν να είναι ευαίσθητοι είναι επειδή κάποιοι άλλοι είναι πραγματικά άντρε και ματώνουν και σκοτώνονται και σκάβουν και λερώνονται και είναι μέσα στα σκατά και είναι μέσα στα ορυχεία και είναι με στη βροχή και είναι με στα σύνορα και είναι με στα όπλα και πυροβολάνε. Επειδή όλοι αυτοί λοιπόν είναι πραγματικά ρενοποί και είναι άντρε, μπορούν κάποιοι πίσω στην κοινωνία, στο σπίτι του, να είναι γυναικωτοί και βεστούλιδες, και να κλαίνε. Και να βάζουν όπω κάνουν στην Αμερική, Εγώ δεν είμαι άντρα, είμαι γυναίκα, και παγώνουν την κέτσα και τη βάζουν στον κόλλο του για να νομίζουν ότι το έχω περίοδο. Όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν επειδή κάποιοι άντρε είναι αρινοποίητοι. Ο μόνο λόγο. Αν σταματήσουν αύριο, ρε φίλε, πραγματικά να πούνε όλοι αυτοί οι άντρε που είναι σκουπιδιάρε, που είναι στα ορυχεία, που είναι κάτω από τη γη και φτιάχνουν τα καλώδια, που είναι στα σύνορα και μα προστατεύουν, Κόψα τα σύνορα γιατί πε ότι είναι παιδί μου και, και καλά, κάποιοι δεν πιστεύουν στα σύνορα. Για να μην πιστεύει στα σύνορα, λε ότι δεν πιστεύω στα σύνορα γιατί είναι κάπω πάλι που με προστατεύει. Δηλαδή να πει ότι εγώ θέλω να είναι όλα ανοιχτά. Ναι. Αλλά αν στου 400.000 Πακιστανού θα μπουν ένα να είναι ανώμαλο και έρθει στο σπίτι σου, γιατί νιώθει ασφαλή, γιατί είναι αστυνομία απ' έξω. Και πούνε ότι αυτό τον κακό θα τον πιάσει ένα ε, κακός κακό αστυνόμο. Ε, ο κακό αστυνομικό που θα έρθει να τον πιάσει είναι ένα άντρα. Δεν κινείται τίποτα χωρί τον άντρα. Ο άντρα θα φτιάξει, θα δημιουργήσει, θα χτίσει, θα συντηρήσει και θα είναι εκεί να προστατεύσει όλα αυτά τα οποία εσύ θεωρεί αυτονόητα. Και αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβει ο κόσμο. Ότι ο μοναδικό λόγο που μπορούμε να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι και που μπορούμε να είμαστε δύο, εδώ μισθόρα και να πιούμε το καφέ μα είναι επειδή κάποιοι άλλοι ματώνουν για μα που είναι πιο άντρε από εμά. Δεν κάνουμε τώρα. Εσύ τα πήγαινε στα ορυχεία. Αυτό νομίζω το έχει κάνει, το έχει δείξει. Το έχω δείξει όσο περισσότερο μπορώ, φίλε, για να το καταλάβω. Και κάρφωταν σε κάποιον επώνυμο. σε μια που έκανε είχε... το. Βίντεο. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. ναι. Τσάκι, που δεν το είχα το... καταλάβει 100% τότε. Ναι. Και τελικά είναι αυτό. Πε αύριο, είναι. εδώ που είμαστε στην Αθήνα, ναι, ρε ναι, παιδί ναι, μου, ναι, σε έξα... μια πολιτική σμένη. Έχει απόλυτο δίκιο. Βέβαια. Πε ότι σήμερα λέει η αστυνομία, εγώ, η αστυ... μόνο η αστυνομία, δεν σου λέω και άλλου υπόλοιπου, για αυτού που σου δίνουν τα καλώδια για να έχει Ιντερνετ, για αυτού που σου του σωλήνε για να έχει νερό, για αυτού που σου το ρεύμα για να έχει ρεύμα και φω και θέρμανση κτλ. Όλοι αυτοί δουλεύουν για να είσαι άνετο στον καναπέζ να πει Α, γαμιούνται του άντρε. Γαμιούνται. Και πε λοιπόν ότι αύριο λένε μόνο οι αστυνομικοί, εμεί μία εβδομάδα δεν κάνουμε τίποτα. Παύση. Δουλειά σου. Ξεταγίνει. Θα πάρει το σκοπόξιλο και θα είσαι πίσω από την πόρτα. Ναι, ναι. ναι. Τελείωσε. Κατά τύχη θα γλιτώσει. Ο μοναδικό λόγο που βγαίνει με το σκοπόξιλο και από την πόρτα είναι επειδή υπάρχουν αυτοί. Σα αρέσει, δεν σα αρέσει. Σκεφτείτε το πριν να αποφασίσετε ότι είμαι ακραίο και δείτε αν έχω δίκιο ή άδικο. Τι κάνουμε. Να πω κι άλλο ένα πράγμα που τσούζει. Ο μοναδικό λόγο που υπάρχουν φεμινίστε και δυναμικέ γυναίκε είναι επειδή οι άντρε του επιτρέπουν να είναι. Έχω φάει χέρι γι' αυτό πάρα πολλέ φορέ. Μία γυναίκα που είναι δυναμική και βρίζει του άντρε, για ποιο λόγο μπορεί να βρει του άντρε. Γιατί οι άντρε του επιτρέπουν. Αν, αν αύριο αποφασίσαμε όλοι οι άντρε να γίνουμε πατριαρχικά γουρούνια και οι χειρότεροι του κόσμου, και λέγαμε ότι ξέρει κάτι, πάμε με του νόμου τη φύση. Εγώ με πιο δυνατό, κάνω κουμάντο. Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι γυναίκε, Πε μου, ένα πράγμα. Ρωτάω εσένα. Α μην το κάνουμε δηλαδή ρητορικό. Α πούμε ότι εσύ αύριο αποφασίζει το σπίτι σου μέσα ότι θα κάνει κουμάντο. Τέλο. Αλλά τα αποφασίζουν, πρόσεξε. Και οι αστυνομικοί και όλοι. Όλο το σύστημα. Όλο το σύστημα, όλοι οι άντρε. Ναι, ναι, ναι κατάλαβα. Τι θα κάνει η γυναίκα σου απέναντι σε εσένα. Πού είσαι ένα καλό άνθρωπο, καλό συνάτο, δεν βαρά, δεν κάνει, δεν δερβίζει, δεν κάνει. Σε ξέρω δηλαδή έτσι κι αλλιώ. Είσαι πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Αν αποφάσει αύριο να γίνει μονόπανο, τι θα κάνει η γυναίκα σου απέναντί σου. Ό,τι έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Που δεν μιλάγανε. Ακριβώ. το Τίποτα. Δεν αρέσει αυτό να τα ακούει η γυναίκα σου, το καταλαβαίνω, όλε οι, οι γυναίκε. Ναι, ναι. Αλλά εσύ τη επιτρέπει <laughs> να είναι ελεύθερη και χαρούμενη κτλ. Γιατί θέλουμε, θέλουμε οι γυναίκε μα να είναι ευτυχισμένε, είναι μέσα μα. Ναι, υπάρχουν κάποιοι τρελοί το 1% που δεν θέλει. Οκ. Okay. Αυτοί οι τρελοί πάντα υπήρχαν. Όπω και υπάρχουν γυναίκε που φάζουν του άντρε στον ύπνο του. Κλάιν. Όλοι έχουμε τη σειρά deadly women. Αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία. Είναι ντογματέρ. Υπάρχουν τρελοί άνθρωποι. Όλοι οι άντρε, σχεδόν όλοι οι άντρε, θέλουν τι γυναίκε του ευτυχισμένε. Γι' αυτό και υπάρχουν όλε αυτέ τις γυναίκε που είναι επαναστάτριε και αού. Άμα αύριο αποφασίζουν οι άντρε ότι δεν θέλουν και θέλω εγώ τη γυναίκα. Σεξουαλική δούλα και δούλα με στο σπίτι κτλ. Η γυναίκα θα ήταν σεξουαλική δούλα και δούλα με στο σπίτι ή θα αυτοκτονούσε. Δεν θα είχε άλλη πλήρη. Μα και τότε, παλιά που γινόταν αυτό, φαίνονταν φυσιολογικό γιατί το έκαναν όλοι. Ναι, φυσικά. φυσικά. Όταν φυσικά. ένα είπε ότι, Όπα, δεν είναι σωστό. Ναι. Γιατί άρχισαν να το λέω. Εγώ... Ναι, Πού γίναμε πολιτισμένοι, ναι, ναι, γίναμε κτλ. Ναι, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο, αυτό φάνηκε μετά ότι ήταν ακραίο. Ο φεμινισμό έτσι κι ξέρει πώ ξεκίνησε. Μάλλον τι σου δείχνει το πώ ξεκίνησε. Ξεκίνησε από την Αμερική. έτσι. Wild Wild West θα το πάω ρε παιδί μου και τα λοιπά, που θέλανε οι γυναίκε ψήφο. Λε και γιατί νομίζουμε εδώ πέρα, όλοι μα που καθόμαστε και κάνουμε παρέουλα, ότι η ψήφο ήταν ένα δικαίωμα που είχαν οι άντρε χιλιάδε χρόνια. Και ξαφνικά οι γυναίκε είπαν θέλουμε κι εμεί. Η ψήφο στην Αμερική υπήρχε 40-50 χρόνια, μόνο αυτό τότε υπήρχε. Πριν δεν είχαμε δημοκρατίε και ιδίε. Ούτε στην Ελλάδα, παιδιά. Βασιλεία είχαμε πριν από 100 χρόνια. Ποια 100 χρόνια, πριν από 60. 70. Βασιλιά είχαμε, δεν ψήφιζε κανένα. έρχονταν ένα βασιλιά, έρχονταν ένα βασιλιά. Ο ένα δυνάστη μετά τον άλλον. Δηλαδή δεν είναι ότι στην Ελλάδα, α πούμε, είχαμε 2.000 χρόνια δημοκρατία και ξαφνικά οι γυναίκε θέλανε να είναι ίσες. Ο μοναδικό λόγο που δώσανε ψήφο στου άντρε ήταν επειδή αυτοί πηγαίνανε και πολεμούσαν. Του πολέμου. Δηλαδή στην Αμερική του είπαν ότι επειδή θέλουμε να, να αποφασίζετε εσεί ποιο θα σα στέλνει να πεθάνετε, ψηφίστε. Ότι θα πάτε yeah, yeah. να πεθάτε είναι στανταράκι το ότι θα ψοφήσετε. Αλλά απλά διαλέξτε που θα πάτε. Και είπαν οι γυναίκε μετά από 30 χρόνια ότι εντάξει αυτοί πολεμάνε, αλλά και οι Θέλω Του και εγώ. Αλλά όχι να πολεμάω. Μόνο να ψηφίζω. Ποιο. Πού ποιο, θα στείλω τον άντρα μου να πάει να πεθάνει. Είναι μια παρήμονη. Για μένα. Όχι το πρώτο κύμα. Το δεύτερο και το τρίτο το σημερινό. Το τρίτο είναι το χειρότερο. Ε, ο φεμινισμό έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και στον άντρα και στην οικογένεια και στην κοινωνία και παντού. Πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Ειδικά σήμερα, σε όποια πλατφόρμα και να μπει, υπάρχει μισανδρία 100%. Όταν θα ανεβάσει ένα βίντεο, του έκοψε το πουλί και το τηγάνισε, μπαίνουν από κάτω όλε και γελάνε. Αν ανεβάσει ένα τέτοιο, τη έκοψε τα βυζιά και τα τηγάνισε, δεν θα μιλήσει κανεί. Δεν θα γελάσει κανεί. Όλοι θα το πάρουν σοβαρά. Γιατί είναι σοβαρό ο άντρα δεν πάει να γαμηθεί. Είναι ό,τι χειρότερο. Και κάνω και μια πρόβλεψη, την έχω ξανακάνει σε βίντεο και την κάνω και εδώ. εκεί θα κατέληγα τώρα. Τι, τι? Θα κατέληγα εκεί, ναι, επειδή θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού. Βεβαίω. Ξ... Γιατί είδα από την τελευταία φορά που μέχρι τώρα το είχαμε τεράστια διαφορά. Έχω περιέργεια, ρε φίλε, την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε να τα πούμε. Τι θα έχει διαλέξει. στο διάλογο ακόμα θα έχει έρθει. Ναι, δηλαδή τι, τι θα γίνει. Δεν μπορώ να το προβλέψω καν αυτό. Το, γενικά το ότι θα έρθει. Επάνω στο φεμινισμό όμω ξέρω πιστεύεις. τι θα γίνει να ξέρει. Τι πιστεύει, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να μου πει έτσι, και όταν θα ξανασυναντηθούμε. Να δούμε, να δούμε τελικά. Ναι, να να πετάξει το... το βίντεο και να πει: Για να δούμε. Για να δούμε <laughs> τι έχει πει. Παπ, τι πιστεύει ότι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Τι έχει γίνει, μάλλον. Σε ποιο τομέα θέλει το φεμινισμό. Στο... Κοίταξε να δει. Αυτό που με καίει εμένα άμεσα. Και αυτό με τα παιδιά. Είναι αυτό με τα παιδιά. Το θεωρώ πιο σημαντικό. Εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό. Γιατί βλέπω ότι δεν ασχολείται ο κόσμο, να σου πω την αλήθεια. Περισσότερο. Δηλαδή, παρό, παρόλο που βλέπει ότι υπάρχει συμμετοχή σε αυτά που ανεβάζει, ότι ο κόσμο σε υποστηρίζει, τα πιστεύει, τα βλέπει ναι. ότι είναι αλήθεια, δεν είναι στη σφαίρα τη φαντασία σου και της, ο τρελό του κοριού. Δεν είναι Παρόλα αυτά δεν κάνει τίποτα. Ναι. Δηλαδή, σου λέει απλά ότι έχει δύο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα φανεί και στι κάλπε, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι. Όχι αυτοί. να ψηφίσουν εμένα που κατέβανα ευρωβουλευτή με τη Λατινοπούλου. Δεν δε, δε το έχω πει ποτέ σε κανέναν αυτό. Έτσι. Άμα θέλουν να σας ψηφίσουν, άμα δεν θέλουν να σας ψηφίσουν, ό,τι θέλουν. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν συνειδητοποιήσει ότι όλο αυτό έρχεται από, την προ... από τον προοδευτικό χώρο. Ότι όπως ακούγεται σαν. Α το πω λίγο περίεργα τώρα. Ε, ω συνωμοσιολόγο, α το πω. Το ότι μόλις τελειώσει η τετραετία του Κούλι θα μπει επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συστημμένο, μπαμ. Γιατί παρέδωσε αυτά που έπρεπε. Γιατί όλα αυτά που κάνει σήμερα είναι εναντίον από όλα αυτά που έλεγε. Όλα. Δηλαδή στην πρώτη τετραετία ήταν ένα κεντροδεξιό άνθρωπο. Τώρα ξαφνικά έγινε πιο αριστερό ότι Πιο εναλλακτικό πεθαίνει. δεν είναι τυχαίο. Θα δει που όλο αυτό είναι βόλεμα. Τα κάνει για να πάρει μια θέση. Και το λέω ξεκάθαρα. Το λέω ανοιχτά και θα δούμε τι θα γίνει. Να είμαι και συνωμοσιολογό εγώ. Γενικά έχω μια τάση εγώ να λέω συνωμοσιολογικό. Δεν θα τα πούμε σε τέσσερα χρόνια. JArra. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Αλλά όλα τα... unos... αυτά θα βγουν. Τόσο μακριά. Όχι. Πάντω, κοίταξε να τη επειδή Εγώ σε στηρίζω και έχω ανεβάσει και βίντεο σου, γιατί μου αρέσει να το κοινοποιώ εγώ αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, με έχουν πλησιάσει μερικά άτομα τα οποία οι απόψει του δίστανται. Δηλαδή, μου λέει ένα, ξέρω εγώ. Θα έχει πρόβλημα που στηρίζει αυτόν τον άνθρωπο. Πρόσεξε τώρα. Δε, αυτό δεν το δέχομαι εγώ. Θέλω να σου πω όμω. Τι, τι, τι πιστεύει ο κόσμο. Μπράβο. Λοιπόν. Μετά έρχεται ένα άλλο και μου λέει το ίδιο, αλλά διαφορετικά. Δηλαδή, Ρε φίλε, μη τον στηρίζει. Θα καταστραφεί κι εσύ. Και, και off the record μου λέει, Ρε φίλε, έχει δίκιο. Δηλαδή, Καταλαβαίνω αυτό. <laughs> δηλαδή, ενώ μέσα του ξέρει ότι έχει δίκιο. Δεν μπορεί να το παραδεχτεί. Δημόσια, μην το λε. <laughs> ναι, 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 Το ξέρω. Γιατί θα έχει πρόβλημα. Το ξέρω. Δεν θα πω όλοι, γιατί αυτό δεν πράγμα. θέλω να χαντακώσω κανέναν, αλλά θα πω. Οι 9 στου 10 που συζητάω μου λένε ακριβώ αυτό. Δεν θα πω 10 στου 10. Να ξέρετε. Ναι, βάλε τώρα και έναν. Τώρα Α πούμε και ότι ένα διαφωνεί. Είναι ελάχιστη, είναι ελάχιστη είναι πάρα πολύ λίγοι. Δεν φαντάζεσαι πόσοι λίγοι δημόσια, ναι. είναι. Ναι. ναι. Όχι, όχι, που, παίρνουν... που, διαφωνούν μαζί Ναι, ναι, ναι. Είναι ελάχιστοι. Είναι και, που, που και παίρνουν θέση όμω. Ναι. Δηλαδή, να λένε ρε παιδί μου ότι έχει δίκιο, ρε φίλε. Αυτή είναι ελάχιστη. Έτσι. Είναι, είναι αρκετά λίγοι. Γενικά που θα πάρουν είναι δημόσια. ναι. Όμω. Ιδιωτικά. Γι' αυτό γελάω εγώ τώρα. Ε, ναι, γιατί... γιατί ιδιωτικά ναι, ναι. Ακόμα και άνθρωποι που αναγκαστικά λόγω του επαγγέλματός τους έχουν βγει και έχουν πει δημόσια άλλα πράγματα και όχι απλά άνθρωποι τυχαίοι άνθρωποι που έχουν ας πούμε εκατομμύρια followers που είναι πασίγνωστοι και ξέρουμε όλοι τι έχουν τις άλλες ιδέες αλλά εκμεταλλεύω το σύστημα για τα λεφτά μου ναι, ναι, λένε ρε φίλε στο λέω το τηλέφωνο για να μην το στείλω σε μήνυμα μπράβο συνέχισε, μην πείσαι ότι κάνω το στείλω, μπράβο ναι, ναι. Γιατί έχω ένα παιδί. Είναι... Γιατί έχω δύο παιδιά, γιατί έχω τρία παιδιά. Είναι τραγικό. Είναι όλοι υπέρ και είναι. 15 νοματέοι ανώμαλοι. Να είναι χίλιοι σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι. Ειλικρινά σου μιλάω, είμαι πεπισμένο ότι είναι χίλιοι άνθρωποι. Ναι, ρε φίλε, αλλά σε θέσεις, όμως, ναι, αυτό είναι σε θέσει όμω που δεν πρόβλημα. Είναι, Σταλάβει. σε θέσει που έχουν πολλά α, φράγκα. Ναι, ναι. Αυτού φοβούνται. Πολλά φράγκα. Πολλά φράγκα. Δεν είναι τυχαίο, α πούμε, στα κανάλια, Πάλι θα. 8 στου 10 παρουσιαστέ που παρουσιάζουν συνέχεια του ομοφυλόφιλου, το, το Βαγιανάτο που βλέπει και που βγαίνει και λέει ιδέε, τον ένα, τον άλλο κτλ. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει ένα πάνελ με 7 άτομα. Να έχει γίνει δημοσκόπηση ότι το 80% είναι κατά. Και στα 7 άτομα που έχει φέρει πάνελ, όλοι να είναι υπέρ. Ναι, ναι, ναι. Και ο παρουσιαστή, ο συγκεκριμένο, να έχω μιλήσει εγώ μαζί του, που είχα μισέ του, γιατί εμεί δεν μπορούμε. Και μου του φέρνουν εδώ και μου του βάζουν πάνω στο κεφάλι και δεν μπορώ να κάνω και τίποτα και θα χάσω δουλειά μου. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Φέρνουν του ίδιου και του ίδιου. Και βγαίνουν ένα σωρό ομοφυλόφιλοι και γνωστοί κτλ. Και, τα λοιπά και γίνονται κάμσελ. Ξαφνικά. Ο... Ποιο βγήκε. Που... Θέλω να τον καλέσω και να έρθει. Θα τα πει χήμα. Έλα μωρέ. Ο σχεδιαστή μοδά που είχε μπει φυλακή. <Το> ναι, ναι, ναι. Ο... ναι. Το λέγανε ομοφοβικό, δεν ξέρει. Ναι. Ο Γαβαλά. Ο, <Το> Ομοφοβικό. <Το> ναι, ναι. Λέγανε τον ομοφοβικό το φασί Ο Γαβαλά. Ο Γαβαλά, δηλαδή, βλέπει αυτόν τον άνθρωπο, τον Γαβαλά, και λε: Α, είναι ομοφοβικό. Ούτε καν. Είναι και και ούτε και μόνο κα... ναι, ναι, δεν μπορεί να το πει. Ναι, ναι, δεν ναι, μπορεί ναι, να το βγάλει. Ναι. Και το λένε και τον μισούν εκείνη την ώρα που βγαίνει και λέει τα αντίθετα από αυτά που θέλουν αυτοί. Και... και βγαίνουν και τα κανάλια όλα και από και πίσω ο... και σου λένε οι ομοφοβικέ δηλώσει του Γαβαλά. Ο και δεν ταιριάζει, δεν κολλάει αυτό. Είναι ο πιο normal άνθρωπο. Τα έχει δει όλα και είναι ισορροπημένοι. Ναι, ναι, ναι. Που είπε και 10 πράγματα, που βγήκε τάπε και τα Και λέω ότι δεν με νοιάζει, ρε φίλε, τι, λέει, είναι. Ποτέ δεν μα ένιωξε τι είναι. Είναι ναι, λίγο ναι, ναι. παράτερο από την κοινωνία. Γιατί φοράγε κάτι παρδαλά τότε, κάτι ιστορίε κτλ. Και, και, σου ξένιζε όλο αυτό. Ναι, Αλλά όταν ναι. μιλούσε, δεν σε νοιάζει άμα κουνιόταν λίγο παραπάνω στα τέτοια σου. Ήταν ένα σοβαρό άνθρωπο. Αυτά που έλεγε δηλαδή ήταν σοβαρά πράγματα. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Και είναι ομοφοβικό ο γαβαλά είναι ο γαβαλά ομοφοβικό. Δηλαδή, αυτά τα δύο δεν θα πρέπει να κολλάνε μαζί. Θα πρέπει να γίνεται. Να, πα, να, πηγαίνω να τα πω και να πεθαίνει η γιαγιά μου για ξηρόπιση κάρμα. <laughs> 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 θα έπρεπε να παγορεύεται από του νόμου τη φύση κάποια πράγματα να γίνονται. <laughs> Αλλά επιτρέπεται γιατί είμαστε όλοι ελεύθεροι. <laughs> τρελαίνουμε, τρελαίνουμε. Λοιπόν, Αντρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολυ πάρα πολύ. Πολύ. Πραγματικά, ένα-δύο ώρα ακόμα μιλούσαμε, να ξέρετε. <laughs> Χαλαρά όμω. Αλλά θα τα αφήσουμε να αφήσουμε και κάποια πράγματα. Ναι, ναι, ναι Να κάνουμε ναι. μελλοντική θέλω, συζήτηση. Θέλω, να, θέλω, δούμε, να ναι. θέλω να δω τι έχει μεσολαβήσει και πώ το έχει διαχειριστεί. Θέλω. Κι εγώ. Δεν ξέρω. Έχω πολύ Δεν με δε πάω με σχέδιο να ξέρει. Όχι, μα... αυτό το ξέρω. Ναι, ναι, καθόλου. Το ξέρω, πάρα πολύ. Καλά. Καθόλου. Μέχρι δηλαδή και η πολιτικοποίηση έγινε τυχαία. Τυχαία. Απλά είδα ρε παιδί μου ότι δεν, δεν μπορεί να κάνει πράγματα μόνο με βίντεο. Ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή, εγώ κάνεις... θα ήθελα να έχω μία φωνή γιατί αναγκαστικά κάποια στιγμή, αν μεγαλώσει όλο αυτό και εκλεγώ ή οτιδήποτε και έχουμε κάποιε ψήφου κτλ., αν μου δοθεί ποτέ φωνή εμένα στα μέσα, θα ακουστούν πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί και δεν μπορούν να ακουστούν ποτέ. Ποτέ. Θα σε αφήσουν, θα είναι υποχρεωμένοι. Κάτσε. Έχει το δικό σου. Το δικό ναι, σου το... κανάλι. Ναι, οπότε μα... σίγουρα θα έχει σκοπό... φωνή. Αρθικ, αρθικ, ναι, ναι. ναι. Αρχικά είναι αυτό. Δεύτερον, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που η πρόεδρο του κόμματο, η Αφροδίτη Λατινοπούλου βγαίνει και δίνει πόνο. Δηλαδή βλέπεις τα βίντεό τη και σου λέει «Οι άντρε με ένα φόρεμα δεν γίνονται γυναίκες. Δεν υπάρχουν 400 φύλλα». Τα σύνορα δεν είναι ανοίξτε τα να μπουν όλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Σα Παρεξ... αρέσει δεν σα αρέσει. Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Παρεξηγημένη γι' πολύ. Εντάξει, είναι παρεξηγημένη, ναι, γιατί την πιάσαν τα κανάλια κάποτε, γιατί την ναι, πολέμησε ναι. το νούμερο ένα συστημικό κόμμα του κόσμου. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άμα η Νέα Δημοκρατία αποφασίσει ότι δεν σε θέλει, θα σε χαντακώσει γιατί έχει την εξουσία. Έτσι, ναι, ναι. έχει δύναμη. Πολύ. Και όταν αυτή είπε ότι εγώ είμαι στη Νέα Δημοκρατία και έχω αυτέ τι απόψει, και η Νέα Δημοκρατία άρχισε να αποκλίνει από αυτέ τι απόψει, γιατί και εγώ, όλη η μου οικογένεια, η Νέα Δημοκρατία είναι. Και εγώ παραδοσιακά, α πούμε, παρόλο που δεν ήμουν κομματικό ποτέ, κομματόσκυλο, ποτέ δεν έχω γραφτεί στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Αλλά ρε φίλε, η ιδεολογία μου αυτό ταιριάζε. Η Νέα Δημοκρατία. Ούτε πολυδεξιά, ούτε κεντρό αριστερό κτλ. Ήταν πάντα η Νέα Δημοκρατία περίπου στα πλαίσια που θα συμφωνούσα, ας πούμε, με το 70%. Άρα έλεγα, εντάξει, Νέα Δημοκρατία. Είμαι απλά με μία λίγο συμφωνία και τα λοιπά. Τώρα, ρε φίλε, η Νέα Δημοκρατία έχει φύγει τελείω. Τελείω. Τα σύνορα ανοιχτά. Έξω σκοτώνονται και μαχαιρώνονται όλη την ώρα. Ε, δικαιώματα στου παιδόφιλου. Ε, τα σχολεία σεξουαλικού παιδιού. Ποια δεξιά η κυβέρνηση είναι αυτή. Ποια δεξιά η κυβέρνηση. Πηγαίνουν και, ζωγραφ... και γράφουν σε εκκλησίε επάνω, είμαστε άφυλα, δεν υπάρχουν φύλλα, Τέτοια, το είδε που τα ανέβασα. Ναι, Πήγανε και βαδαλίσανε εκκλησίε. Πότε γινόταν αυτά. Ούτε επί δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα. Που το λέω και μου έρχεται να κάνω με το. Δεν έφυγε ούτε η Λατινοπούλου έφυγε από αυτή την νοτροπία και έγινε ακροδεξιά, ούτε η Νέα Δημοκρατία έφυγε από εκεί που έπρεπε. Και την πολεμήσανε και φυσικά ήταν πολύ πιο ισχυρή. Γιατί είχαν τα πάντα από μέσα. Το ξέρει, α ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει διαγραφεί ποτέ τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί διαγράψανε. Του είπε, διαγράψτε με. Του λέει, όχι. Για να μην φανεί ότι την πολεμήσανε. Να... δηλαδή, στον κόσμο έχει περάσει ότι η Νέα Δημοκρατία την έδιωξε. Δεν την έδιωξε ποτέ. Δεν την έδιωξε ποτέ, μάλιστα. Την απομάκρυνε με τον τρόπο τη. Αυτό δεν γίνεται. Εγώ πάντω φίλε. Εντάξει, καταλαβαίνω για κάποιου ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου πριν από πέντε χρόνια έλεγε κάποια πράγματα λίγο πιο περίεργα. Μην ξεχνάμε ότι μόλι είχε ξεκινήσει την πολιτική. Έτσι, ήταν 27 χρονών, πόσο ήταν, 26 okay. δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Δεν είχε εμπειρία και είχε ανθρώπου από πίσω να τη λένε ακριβώ. Όχι, τι να πει, να έχει τι ιδέε τη και να τη πούνε πε το έτσι, γιατί έτσι πρέπει να το πει ρε παιδί μου, για να είναι πιο θεσμικό. Και έβγαινε λάθο. Επίση, φταίνε πάρα πολύ τα κανάλια, α πούμε, με την μπάρκα, π.χ. Εσένα όταν ακούσε Λατινοπούλα, αυτό δεν σου έρχεται στο μυαλό. Για την μπάρκα. Που είχε πει την μπάρκα χοντρή. Είναι και άλλα πράγματα. Ποτέ δεν την έχει πει χοντρή. Και άλλα στραβά πράγματα που είχε. από. που τα έχουν πάρει και τα έχουν κάνει. Δηλαδή. τι άλλο είχα ακούσει. Γενικά ρε πετυχαίνει. Γιατί εμείς... τρίχε τότε. Θα σου πω Μην προωθείτε τι τρίχε αυτέ Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν η σύγκριση που έκανε. Δηλαδή ένα θέμα με ένα άλλο το πάντρεμα. Ήταν που διαφωνούσα εγώ. Α. Δηλα... Δεν ξέρω να καταλαβαίνει τι λέω. Δηλαδή σύγκρινε δύο διαφορετικά θέματα. Ναι. Και όταν τα πάντρευε ήταν άκυρο το πάντρεμα. Ήταν α... α... άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν ταιριάζει να τα ταιριάξει. Δεν ται. ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να... δεν μου είχε τώρα σου λέω πιο αυτού. παλιά τώρα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα... Μιλά για τέσσερα χρόνια πριν και. Ναι, ναι. Και τα λοιπά. τότε που μου έλεγε ότι αυτή η περίοδο. Δηλαδή, ναι. εγώ το δέχομαι έτσι. Ότι υπήρχε. Δηλαδή, δεν ήξερα πώ να διαχειριστώ όλη αυτή την κατάσταση. Ναι, όχι. Γιατί ήταν και μικρή σκέψη. Δεν είχα σκέψει το κεφάλι σου, αλλά όταν έχει ένα Μπράβο. άνθρωπο που υποτίθεται ότι σου λέει όλε αυτέ τι δέκα σκέψει πρέπει να την κάνει μία. Γιατί πρέπει να βγει ένα βίντεο τόσο, γιατί πρέπει στα social να βγει έτσι κτλ που τότε δεν ήξεραν τι είναι τα social. Ναι, ναι. Η Νέα ναι. Δημοκρατία ήταν πάντα χειρότερη στα social. Χειρότερη. Μα και ο λόγο που την έγινε διαφορετικά, ειλικρινά θα το πω τώρα, είσαι εσύ. Γιατί, Γιατί λέω, δεν μπορεί ένα άνθρωπο με τέτοια λογική. Ναι, καταλαβαίνω τι λε. Να πάει να ταιριάξει με έναν άνθρωπο που να μην συμφωνεί μαζί του. Για, για τον χει Εγώ συμφωνούσα πάντα. Δεν στέκει. Άρα της, για της να. πει και τη ίδια ότι ναι, τα παλιά σου βίντεο δεν ήταν δομημένα σωστά. Αλλά θέλει. Εγώ ξέρω τι είπα στην Αφροδίτη όταν, όταν συναντηθήκαμε και πιάμε ένα καφέ για να τα πούμε. Εγώ πήγα για να τσερξω άκυρο. Γιατί δεν ήθελα να πολιτευτώ. Και κάνουμε την κουβέντα. Ξέ, ήξερα από πριν γιατί την ακολουθούσα και την άκουγα και τα λοιπά. Ότι συμφωνώ με τι ιδέε τη και με τι θέσει τη και όλα αυτά. Απλά εγώ δεν ήθελα να ασχοληθώ αυτό που μου είπε εκείνη είναι ότι άμα θέλουμε να γίνει κάτι. Ναι, επειδή ναι, ναι. Σε Καλό, κακό, κακό για μένα. Θα πρέπει να ασχολούνται πολύ περισσότεροι. Ναι, αλλά ναι. η Αφροδίτη Λατινοπούλα ασχολείται χρόνια και αυτή με τη woke agenda, το πώ επικίνδυνη είναι. Απλά αυτό εκτενώ γιατί έχει και άλλα θέματα εννοείται. Και κάναμε αυτή την κουβέντα και μου έλεγε πράγματα και λέω: Πά. Είναι ένα άνθρωπο εδώ πέρα τώρα ο οποίο έχει και φωνή, έχει και μια υπόσταση. Έτσι, δηλαδή ένα δημόσιο λόγο. Με συμφέρει δηλαδή εμένα για τι ιδέε μου να ταυτιστώ με αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά δεν ήθελα να πολιτευτώ δημόσια και μου έκανε το εξή. Μου λέει, θέλω, μου λέει, πριν πάρει την απόφασή σου, να δει, μου λέει, τα βίντεο μου, τι θέσει μου, να διαβάσει θέσει μου και να μου πει, μου λέει, που, που διαφωνεί για να το συζητήσουμε. Και έτσι, ωραία, δώσω μια εβδομάδα, ρε παιδί μου, κτλ. Την πήρα μετά από τρει μέρε. Και έτσι είπα, ξέρει κάτι. Έχω νεύρα. Και γέλαγε. Μου λέει, δεν βρήκε τίποτα. Τι λέω, όχι. Δεν διαφωνούσα πουθενά. Πουθενά. Και τη είπα, εντάξει, έχασα. Οκ. Okay. Ιτήθηκα. Στο στίχημα τη λέω που ήρθα για να σου βάλω, ότι και καλά ρε παιδί μου, εγώ θα βάλω τα βιντεό και θα έρθω να σου πω, σε αυτό δεν γουστάρω ρε παιδί μου. Τι θα κάνουμε τώρα που δεν, που δεν κολλάμε σε, αυτό, σε αυτή την ε, θέση. Στο ασφαλιστικό, εγώ διαφωνώ, έχω άλλη άποψη. Ε, δεν είχα. Και λέω εντάξει, οκ. Okay. Ιτήθηκα, πάμε. Είναι υπέρ σου. Και γενικά είναι ένα χώρο που μου αρέσει γιατί. Εγώ όταν έμαθα και τα στελέχη, ρε παιδί μου, του υπόλοιπου κτλ. Ε, δηλαδή, εγώ, α πούμε, είμαι ε, στέλεχο συνοχή και οικογένεια. Δηλαδή, έχουμε κάθε άνθρωπο που είναι σαν τα Υπουργεία, να το πούμε έτσι, και έχει αναλάβει ο καθένα το έργο του, αλλά χωρί να είναι υποχρεωτικά σε έναν τομέα. Έτσι. Γνώρισα λοιπόν και του άλλου και δεν είναι φίλε ούτε ένα τυποποιημένο. Ενώ είχα γνωρίσει, γιατί πριν από την Αφροδυτέρα του μου είχαν προσεγγίσει και από άλλα κόμματα. Έτσι. Μου είχαν προσεγγίσει και από πιο ακραία κόμματα, τα οποία εγώ του είπα και μάλιστα νομίζαν αυτοί ότι εγώ θα είμαι πιο ακραίο, γιατί δεν έχω καμία σχέση εγώ με εσά. Ξέρεις, ή Όταν σα υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο άνθρωπος. Εγώ δεν έχω να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο τίποτα. Εγώ δηλαδή αυτή τη. τη Χρυσή Αυγή, α πούμε. Όταν με πλησίασαν κάποιοι που είχαν κάποια υποστήριξη. Α μην τα πούμε όλα τέτοιο. Από αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ τσ' είπα παιδιά. Εγώ μεγάλωσα και πλακωνόμουν μέχρι να σε αυτό το σχολείο. Δεν ξέρω πώ αποκτήσατε αυτή την ιδέα. Ξέρει. Είχαν δηλα... δηλαδή ρίξει πολλά άκυρα. Ισυπαρεξηγήσει, Το ξέρω. Γιατί ξέρεις πότε με παρεξηγείς. Ε, όταν αποφασίσεις από πριν τι είμαι, χωρίς να ακούσει ακριβώς τι λέω. Ναι, 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 Αυτό είναι. Εγώ δεν σε έχω παρεξηγήσει. Το ξέρω, το ξέρω. Από την αρχή. Το ξέρω. Αλλά... Μα... Ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτό, ξέρεις, που ακούω, ξέρεις, πώς είναι πόσοι... ακριβώς αυτό που πιστεύω πόσοι όλοι. Πόσοι γυρνάνε και μου λένε, ότι στην αρχή νόμιζα ότι είσαι αυτό, αλλά τελικά έχει πει όλα τα αντίθετα. Ναι, από αυτά που νόμιζα εγώ. Ναι. Και συμφωνώ με όλα. Λέω παιδιά, ναι, γιατί εγώ τα έλεγα με έναν τρόπο επιθετικό. Αυτό είναι, ναι. Σκόπιμα. Σκόπιμα. Γιατί κανένα δεν θα ακούσει έναν 38χρονο καράφλα στο TikTok, άμα δεν κάνω πρώτα. Άμα δεν ταράξω τα νερά. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Δηλαδή, μπήκε ένα 38χρονο στο TikTok, που το TikTok είναι γεμάτο πετσυρίκια, δεν θα ξεχωρίσει δική μου φωνή, αν δεν γίνω εκνευριστικό. Αν δεν πατήσω στον κάλο σου. Ναι, ναι. ναι. Άκουσε με, παρεξήγησε με, δεν με διαφέρει. καθόλου. Δόξα τω Θεώ, μιλάω και εκτό ασφαλού γιατί εγώ δεν είμαι υπάλληλο. Δηλαδή, ίσω αν ήμουν υπάλληλο κάπου να φοβόμουν. Μιλάω όμω εκτό ασφαλού γιατί έχω την επιχείρησή μου. Δουλεύω μια χαρά, συντηρούμε. τρώει το παιδάκι δ, μου, δ, δε το δε δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν ξέρω. Ε, αν δεν είχα το δεν παιδί. Το πιστεύω, αν πρέπει. δεν είχα το Ναι, άλλο το παιδί. Μπορεί να, όμως να ε... μιλούσα. μιλούσα. Υπάλληλο όμω είναι αγαπητό. Αν δεν ήμουν υπάλληλο και είχα το παιδί και το φαγητό του παιδιού μου εξαρτούταν από αυτό, δεν θα μιλούσα. Το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή για το παιδί μου, Όσο γίνομαι πολεμιστή, αλλά τόσο γίνομαι και κότα. Γίνομαι πολεμιστή γιατί έχω την ασφάλεια ότι θα φάει το παιδί μου αύριο. Αν ήξερα το παιδί μου δεν θα φάει, γίνομαι εύκολα κότα και αδερφή και κάνω πίσω σε όλα. Εύκολα. Πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά μας, Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Απλά δεν μπορούν να μ' ακουμπήσουν. Και απλά Μα... ευτυχώ συνειδητοποίησαν νωρί ότι είναι και λίγοι και αδύναμοι. Μα και αυτό από τα παιδιά δεν ξεκίνησε. Δηλαδή, όταν αρχίσανε και είναι αυτό που είπε, όταν αρχίσανε να χτυπάνε τα παιδιά, εκεί τελείωσε. Επαναστατή. Δεν γίνεται. Επαναστατή. Απλά σου λέω. Επειδή πάνω απ' όλα είναι το να έχει αύριο να τασει το παιδί σου, αναγκαστικά. Έτσι, δηλαδή, όλοι γι' αυτό κινούμαστε, φίλε. Όλοι mm -hmm. γι' αυτό αναπνέει για να φάει το παιδί σου. Ναι. Όλα τα κάνει ναι, για να φάει ναι, το παιδί ναι. σου. Αν ήταν δηλαδή θέμα επιβίωση τη κόρη μου, ναι, θα τα σταματάω όλα. Όλα. Αν μπορούσα να βρω μια εναλλακτική, ναι. Αλλά αν ήξερα ότι έχω μια δουλειά από την οποία έξω από μια ανεργία είναι 20% που δεν είναι, σου λέω, θα βρει καλή δουλειά, ρε παιδί μου, θα πήγαινε η οικοδομή, δεν με ενδιαφέρε. Αλλά σου λέω, αν ο, μοδρο... ο μονόδρομό μου ήταν ή ε, ε, αν μιλήσει απολύεσαι και δεν βρει δουλειά ξανά, δεν θα μιλούσα. Κάτι να ρωτήσω τώρα, κάτι γιατί θέλω να μου το απαντήσουν Α, όσοι με. θα δουν το βίντεο. Τέλεια. Τι πιστεύετε ότι είναι ακραίο <χω> ότι αυτό που λέει τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Εγώ τον ανακάλυψα από το TikTok, αλλά αυτό το πράγμα το έκανε χρόνια τώρα μέσα από το Facebook, από τι άλλε πλατφόρμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Πολύ λοιπόν... πιο low, βέβαια, έτσι. Ναι. Τότε πρέπει να το πούμε Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πιστεύετε ότι είναι ακραίο ότι δεν έχει έρθει εδώ, ότι δεν είναι στην πόρτα σου, δεν είναι στο σχολείο του παιδιού σου. Τι πιστεύετε, γράφτε μου από κάτω στα σχόλια, τι πιστεύετε και θα τα δούμε την επόμενη φορά. Δείτε τα αυτή η φατσουλά, είναι δυνατόν αυτή η φατσουλά να είναι ακραία. Έτσι. <laughs> Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ, πάρα πολύ τον κόσμο. Παιδιά, γράψτε και από κάτω στη σχόλια ό,τι θέλετε και ερωτήσει κτλ. Και λοιπά. σε 7 χρόνια που θα ξακάνουμε. <laughs> 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 σε 4, σε 4. Σε 4 χρόνια που όλα να πάνε. <laughs> <laughs> όχι, όχι. Πιο σύντομα να γίνει. Και αν έχουν μαζευτεί πολλέ ερωτήσει, θα έρθουν να τι απαντήσει όλε. Όλε. Όλε ανεξαιρέτω σχεδόν. Εδώ θα μιλήσετε κατευθείαν στον Αντρέα, ό,τι και να γράψετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Μην ξεχνάτε like, Σαπ, σαπ... Subscribe, το subscribe, λέω εγώ, για να πιο εύκολα. Έτσι, και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Αγόρι. Αγόρι.